Σήμερα που γιορτάζουν τα ζωάκια σε όλο τον κόσμο. Και αυτό ξεκινήσαμε με τη Φωτεινή. Και το νιάου νιάου ρε γατούλα. Η γατούλα είναι ζωάκι, δεν εννοούσα τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι εννοείται. Ράματα όμως έχω για τη γούνα σας. Μην ανησυχείτε καθόλου. Και πολύ καλά το πήγατε το τραγουδάκι. Εγώ και ο Χριστόφορος είμαστε κριτική επιτροπή. Πολύ συσπασιό. Πολύ συσπασιό το η ουρά πήγαινε και ερχόταν. Έδωσε και το αυτάκι μπαμπαμ μια χαρά, το είδα. Οράς έφυγε. Οράς, να σου πω, τρόμαξε. Ο σκύλος έπαθε κρίση ταυτότητας. Μια βρεγατούλα. Μια βρεγατούλα. Τι κάνω εγώ με τις γάτες. Εσείς είστε όλοι από πάνω μου και λέτε νιάου νιάου. Σκύλαρος ολόκληρος. 2 μέτρα σκύλος. Έλα ράς. Έλα ράς. Έλα. Πάντως δεν έχει παράπονο, φροντίζουμε να σας φτιάχνουμε το κέφι κάθε πρωί με τα σκέτς μας. Όχι μόνο εμένα και όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή την παρέα που όλα καλά, πάντα φροντίζει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να μας φτιάχνει το κέφι. Και σήμερα σας υπόσχομαι, ο κύριος είναι στο μακιγιάζ τώρα, δεν κάνω το λέω, ακόμη και κύριοι όμως να το ξέρετε, βάφονται, ψηλοστολίζονται. Μερικοί εκτός από μένα που δεν με βάφονται καθόλου. Βλέπετε έναν εδώ πέρα, έχει πουτραριστεί. Ο άλλος όμως ο κύριος που θα σας έλεγα είναι ο Χρήστος ο Αντωνιάδης, με καταπληκτική φωνή. Και πρέπει να σας πω ότι σπάνια συναντώ καλλιτέχνες ή ανθρώπους που έρχονται πρωί-πρωί σε μία εκπομπή και ήδη από το μακιγιάζ τραγουδούν. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε με μια διάθεση. Δύο είναι αυτοί. Τι δύο? Ο Αντωνιάδης και η Φωτεινή. Είναι βέβαια. Πρέπει να έχουν κάποια συγγένεια εντωμεταξύ. Λοιπόν, είναι έχουμε τον Νίκο Χορταρέα σήμερα, θα μας πει τα άστρα. Έχουμε όμως τον κύριο Τάκη Καβαλιεράτο που θα μας κάνει κάτι μαγικά.
για την ομορφιά μας. Θα λάμψουμε σήμερα όλοι. Γελάτε εσείς πουλάκια, μην γελάτε. Γελάμε γιατί έχουμε ανάγκη αυτά τα μυστικά. Τα έχουμε όλα, όλοι τα έχουμε ανάγκη αυτά τα μυστικά. Και τον Δημητράκη μας, ξέρετε ποιον Δημητράκη εννοώ. Πού το στείλαμε αυτό το αγοράκι τον πάλι. Τον Δημητράκη μας το στείλαμε στο Καβούρι. Πήγε να ανακαλύψει τους τελευταίους κολυμβητές. Υλουόμενους τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είναι τελευταία, γιατί να σας πω πρέπει να υπάρχουν και αρκετοί χειμερινοί κολυμβητές. Θέλω να πω γεια και στην Κύπρο σήμερα, γιατί η κυρία Καβαλιάρα είναι στην Κύπρο. Γεια. Και θέλω να πούμε σε όλους τους φίλους μας που μας βλέπουν από την Κύπρο, χαιρετίσματα, αλλά θέλω να πω και στους φίλους μου έξω που μας βλέπουν. Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πολύ πλούσια εκπομπή. Θα ήθελα όμως να σας προτείνω να κάθεστε κάπως κοντά στο τηλέφωνό σας, γιατί θα μας παίρνετε τηλέφωνο συνέχεια σήμερα. Λοιπόν, πρώτον, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να μας πείτε ποιο από αυτά τα φανταστικά παιδιά που έχουμε εδώ στην παρέα μας, ποιος από τους φίλους και τις φίλες μου θέλετε να σας αφιερώσουν, να σας χαρίσουν ένα τραγούδι. Μπορεί να έχετε ένα μήνυμα που να θέλετε να το περάσετε, να το μεταβιβάσετε στην ερωμένη σας, στη γυναίκα σας, στον άντρα σας, στον σύντροφό σας, στο παιδί σας, σε κάποιον. Αυτό. Λοιπόν, μπορεί να είστε επιλέγετε... ερωμένοι με ένα φορτηγατζή. Ποιος ξέρει. Να μην παίξεις με τα φρένα σπασμένα. Πουχού. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι και θέλω να μου το πει ή Σταματίνα ή Αθηνά. Η Φίτζη, η Φωτεινή, οποιοςδήποτε. Η Φωτεινή εσείς... να το εκτελέσει, η άλλη Φωτεινή. Η εκτέλεση. Λοιπόν... Στο 2-10-34-81-5-60, oh σε τσάκι σας, και 34-81-5-70. Τι κάνεις αυτό. Έπαθε, αυτό εδώ είναι, ξέρεις ότι σε προσκυνώ, αυτό είναι το κλίμα. Γαλερέ με μυραράκι. Έχω πάθει πλάκα, έχει μάθει μετά από ένα μήνα, έχει μάθει το νούμερο της εκπομπής. Λοιπόν... Να το διαβάζω. Το διαβάζω. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε και να μας πείτε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, κάποια κουβεντούλα ή οτιδήποτε. Έχουμε και ένα μωρό σε μια φωτογραφία. Μπορώ να δω λίγο το μωράκι στη φωτογραφία. Δες το μωράκι στη φωτογραφία. Το μωράκι αυτό θέλω να είναι κάτι σαν quiz. Αυτό το μωράκι, μην μιαουρίζετε. Τελείωσε το τραγούδι. Μαντέψτε σε ποιον ανήκει αυτό το φανταστικό, το γλυκύτατο μωράκι. Θα μας πει ο Κασπίρης, εγώ μπορώ να αποκαλύψω ότι είναι η πιο ροκ μαμά, ίσως. Είναι ίσως η πιο ροκ μαμά, αλλά σε λίγο θα καταλάβουν και οι φίλες μας και οι φίλες μας. Οι φίλες μας και οι φίλες μας. Οι φίλες οι φίλοι και αναποφάσιστε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η ροκ μαμά που για πρώτη φορά μιλάει για τον ερχομό του γιού της, που της έχει κλέψει την καρδιά Αλεξάνδρα. Και εδώ εμάς έκλεψε την καρδιά μας. Δεν θα έκλεψε τη μαμά σου. Κούκλος. Ο μικρός και... Πώς τον λένε, έχει όνομα μικρός. Δεν τον έχουν βαφτίσει ακόμα, είναι μόλις 4 μηνών. Θα μας πεις περισσότερα σε λίγο, ελπίζω. Έχουμε λεπτομέρειες και για την τραγουδίστρια που για πρώτη φορά, είναι πολύ γνωστή και αγαπητή τραγουδίστρια στον κόσμο, για πρώτη φορά μιλάει για τον γιο της, για την εγκυμοσύνη της και για αυτό που ήταν λίγο ανέλπιστο γενικότερα. Ωραία. Λοιπόν, θα μάθουμε κι άλλα. Απλά θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ένα άλλο νούμερο. Αυτά τα τηλέφωνα, ξέρετε, μπορείτε να τα σημειώσετε και να τα έχετε πάνω στο ψυγείο σας. Να τηλεφωνείτε κάθε μέρα στην εκπομπή μας, γιατί κάθε φορά που μας καλείτε είναι σαν να παίρνετε ένα λαχνό. Σήμερα έχουμε 8 διαφορετικά δώρα. Πάρα πολλά δώρα. Πόσα? Το τηλέφωνο. Λοιπόν, να σας πω και τι δώρα έχουμε. Εσύ σταμάτα, δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, είσαι εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα φωτιστικό αξίας 150 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Έπιπλα Ρουμελιώτης. Έχουμε 2 σετ από λευκά είδη που περιλαμβάνουν υπέρδιπλα σεντόνια και μαξιλαροθήκες. Είναι από το Αιγαίον λευκά είδη και έχουμε 5 πολύ funky τσάντες. Προσφορά των καταστημάτων Funky Fish. Το fish σημαίνει ψάρι, το ξέρετε, και σήμερα έχουμε ένα πολύ εντυπωσιακό, συγκλονιστικό ρεπορτάζ για τα ψάρια. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σοβαρό το θέμα. Το έχει κάνει βέβαια την έρευνα, την έχει κάνει η Αθηνά η Ζόρζου, η οποία κάνει πολύ σοβαρές δουλειές πάντα, μαζί με τον Νίκο τον Παπαδημητρίου. Λοιπόν, και κάθε Παρασκευή, όσοι τηλεφωνείτε από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στον διαγωνισμό μας αυτό το τηλέφωνο που βλέπετε εδώ, 90 11 23 12 00, θα μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής, η οποία είναι ένα πανέμορφο, διθέσιο, σφυρίλατο, μεταλλικό καναπέ αξίας 400 ευρώ. Λοιπόν, τρέχα και πάρε κανένα τηλέφωνο, ρε Χριστόφορε, γιατί ξέρω ότι φτιάχνεις σπίτι εδώ πέρα, ετοιμάζεις να παντρευτείς, όλα αυτά τα χρειάζεσαι.
Εγώ ετοιμάζω να πω. Ειδικά τις πέντε φάνηκε. Σε ποια είναι η αγαπημένη. Θέλω να γίνω κουμπάρα, δεν έχω γίνει ποτέ. Α! Πες το διαφορετικά. Η αγαπημένη μου ατάκα λοιπόν από την ταινία που ήταν το Μιάου Μιάου Βρεγατούλα είναι εκεί που προσπαθεί ένας καθηγητής να τραβήξει το αυτί μιας μαθητρίας και ψάχνει μια ώρα και δεν μπορείς να βρεις και αυτή. Πού είναι αυτή η συναστοφιά σα, τι είναι αυτά που λες, βρε. Αυτή μου τα βρήκες τώρα. Ναι. Φόρεσε σουβλαρίκια. Το έχεις χάσει. Εγώ σκέφτηκα το σουβλαρίκι εδώ μεταξύ. Λοιπόν. Να πάμε λίγο στη Φωτεινή να μας πει κανένα νέο έτσι να μορφωθούμε πρωί-πρωί. Μας μορφώσει η Φωτεινή. Ενημέρωσέ μας. Δώσε μας το φως, Φωτεινούλα. Εγώ σας έχω σήμερα μυστικές συναντήσεις, κυρίες και κύριοι. Μυστικές συναντήσεις που γίνονται κάτω από το φως του φεγγαριού. Και αυτές είναι ένας πολύ μεγάλος και αγαπημένος, πρόσφατα χωρισμένος τραγουδιστής, που είναι ο... Αντώνης. Πολύ καλά στα Ματίνα. Και... και η Ναταλία, που παίζει η διάσημη Άννα από τα σύνορα της αγάπης. Οι οποίοι δύο αυτοί, θυμάστε που σας είχα πει εγώ ότι κάτι και ίσως και μήπως και τα λοιπά. Κι όμως παιδιά, το είχα μυριστεί, έχω μια μύτη εγώ. Ας το πάνε. Και συναντήθηκα στην Γλυφάδα. Στη Γλυφάδα. Και συναντήθηκαν. Κάνανε έναν περίπατο κάτω από τα άστρα μαζί. Δεν ήταν βέβαια πιασμένοι χέρι-χέρι, λένε οι πηγές μας. Αλλά πήγανε για έναν περίπατο ρομαντικό στη Γλυφάδα, που είναι μια ωραία περιοχή κτλ. Μετά, μια άλλη μέρα, διαφορετική μέρα, πήγανε σε ένα πολύ ρομαντικό εστιατόριο και δείπνησαν υπό το φως των κεριών. Και άλλη. Μήπως βάζεις πολύ σάλτσα, ρε. Εγώ δεν βάζω σάλτσα. Θέλει συγγνώμη, άνθρωποι. Τραγουδιστές είναι νύχτα κυκλοφορούν, βράδυ κυκλοφορούν. Τυχαίνει να έχει και φεγγαράκι και άστρα και τα λοιπά. Να πάρουν και την ορχήστρα τους, Αλεξάνδρα μου. Να πάρουν και το μέτρο, να πάρουν και κάποιον άλλον τέλος πάντων. Να πάρουν και ένα άλλο πρόσωπο που τραγουδάει. Δεν τραγουδάνε οι δυο τους, το τραγουδάει και ο Χατζηγιάννης. Το Χατζηγιάννη γιατί δεν το πήρανε μαζί τους. Να το πάρουν. Και μου αρέσει γιατί είσαι δίκαιη. Γιατί τον αφήσανε να παίξω. Μήπως υπάρχει, μήπως τρέχει κάτι, μήπως υπάρχει κανένα κόντρα. Εγώ σας λέω ότι κάτι υπάρχει. Στην τύφλα πάνε. Εγώ σας λέω ότι κάτι υπάρχει. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη βγήκανε μαζί, ανεβήκανε στη Θεσσαλονίκη. Και βγήκανε και στη Θεσσαλονίκη μαζί. Να σου πω όμως κάτι. Κοίταξε, ο Αντώνης. Το ξέρω λίγο, ωραία. Ο άνθρωπος είναι πολύ συναισθηματικός, είναι καλός άνθρωπος. Μήπως την κοπέλα που δεν έχει πολλούς φίλους εδώ στην Ελλάδα, που έχει ζήσει έξω τόσα χρόνια, απλά θέλει να τη συμπαρασταθεί, να τη... Εγώ θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αυτό αν το έκανε κάποιος για μένα. Φαντάζομαι ότι θα το εκτιμάει πάρα πολύ και η Ζέτα και έτσι θα το βλέπει και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ζευγάρι. Αλλά δεν μπορεί, Ναταλία μου, να έρχεσαι. Να πρωταγωνιστείς εσύ, αλλά να πρωταγωνιστείς επίσης και να μας παίρνεις και τον Αντώνη. Πώς την έχεις δει δηλαδή έτσι, κάθισε και λίγο και κάτι. Ήρθε και τα σάρωσε η Ναταλία, πήρε, βγαίνει ραντεβού με τον Αντώνη, ο οποίος είναι πολύ ωραίος άντρας. Ο παράγων φιλία δεν υπάρχει. Ο παράγων φιλία υπάρχει, αλλά ο παράγων φιλία υπάρχει σε καφέ, αγαπητέ μου. Γιατί σε καφέ, δεν τρως με τους φίλους σου. Με έναν φίλο συγκεκριμένο συνεχόμενα δεν τρώω. Και άμα λέω ότι τρώω με φίλο μου, δεν είναι φίλο μου, παιδιά, και λέω ψέματα. Συγγνώμη, αποκλείεται να συζητούσαν τα περί συνεργασία του. Ποιο θα βγαίνει πρώτο στη σκηνή, ποιο δεύτερο κτλ. Σε τρία συνεχόμενα ραντεβού κάτω από το φω του φεγγαριού, παιδιά, μπορεί να είναι πολύ λοιπόν, οπότε, Φωτεινή, λοιπόν, είσαι βέβαιη ότι εδώ υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα έρωτα. Υπάρχει ένα γεννιέται κάτι. Γιατί γενικά μα έχει συνηθίσει ο Αντώνης Ρέμος, Αλεξάνδρα μου, όταν βγαίνει, γιατί και με τη Ζέτα στην αρχή θυμόσαστε. Τα έχουν. Δεν τα έχουν, δεν υπήρχαν ούτε χειρονομίες, ούτε είναι δίκαιο. Εντάξει, δεν θα βγει ο άνθρωπος από την πρώτη εβδομάδα σχέσης να κάνει δήλωση ότι ξέρετε, είμαι ερωτευμένος. Γι' αυτό ακριβώς. Υπάρχει πάλι. Υπάρχει άλλη. Για πες το, συγγνώμη για κοντά, για πες το. Για τίποτα, περνούσα από το σπίτι Ζέτας πριν από λίγες μέρες και το άκουσα μετά τι άμα, δηλαδή. Πώς, τι άκουσες. Υπάρχει άλλη. Και λέω εντάξει, κάτι συμβαίνει εδώ. Μου άκουσα, υπάρχει χάλι. Υπάρχει χάλι. Άστο. Λοιπόν, οπότε εδώ μπορεί να έχουμε το νέο ζευγάρι του χειμώνα του φθινό. You wish. Και να ανεβούν και σε ένα μήνα δύο τα σκαλιά της εκκλησίας. Γιατί το έχω παρατηρήσει πολύ αυτό. Το κακό αυτό το έχω παρατηρήσει. Το έχω παρατηρήσει στους άντρες. Αυτό το κακό κυρίως μου πιστεύω ότι κι εσείς ίσως να ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία. Να είσαι με έναν άνθρωπο χρόνια ολόκληρα, να έχεις τραβήξει μανίκι και μανίκι. Δώστε και το όνομά του. Και μετά ξαφνικά να χωρίζεις και σε ένα μήνα να παντρεύεται ο άλλος. Εκεί πέρα συμβαίνουν πολύ συχνά. Εκεί θα είναι. Ας μην βιαζόμαστε όμως και ας μην προτρέπουμε, Φωτεινή.
Εμένα ο δικός μου ρόλος ξέρεις ποιος είναι. Πρέπει να έχεις ορόπον. Λοιπόν, παρόλο που μου αρέσουν και εμένα οι ταινίες, οι έντονες ιστορίες αγάπης, πάμε στην Τορτέλα που έχει κάτι να μας πει λίγο. Γιατί εδώ όντως έχουμε κάποιους που μπορεί να πλησιάζουν τα σκαλιά της εκκλησιάς. Πώς λέγεται το τραγούδι? Τη εκκλησιά στην πόρτα. Α, κάνεις και τη λύρα. Έκανα και το σόλο. Έτσι πιάνει ο μπαμπάς την ύφη. Σκαλιά της εκκλησίας, μάλλον θα τα ανεβεί η κυρία Δήμητρα Ματσούκα με τον κύριο Αχιλέα Βικόπουλο. Και θέλω να σας πω. Της έχει κάνει πρόταση, Της έχει κάνει πρόταση γάμου. Όμω. Και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο βράδυ που κι εγώ σαν άνθρωπος βγήκα έξω, στο διπλανό τραπέζι καθόταν ο Αχιλέας Βικόπουλος με δύο φίλους του και έτρωγε τέλος πάντων. Κοίταμε το κινητό όλη την ώρα να μιλάει και να στέλνει μηνύματα. Λοιπόν, Δήμητρα. Μάλλον στη Δήμητρα τα έστελνα. Ναι. Ελπίζω να μην ανάβει φωτιές τώρα γιατί τα έστελνα. Φαντάζε, δεν είστε πουθενά άλλου. Φωτιές ανάβει και όλα τα κες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το ζευγάρι είναι πάρα πολύ ερωτευμένο και κάνει τις προετοιμασίες του γάμου του. Δεν έχει αποφασίσει βέβαια τι νηφικό θα φορέσει η Δήμητρα Ματσούκα, ούτε σε ποια εκκλησία, ούτε που θα μείνουν. Βέβαια συγκατοικούν εδώ και περίπου ένα χρόνο, δηλαδή μόλις τα πρωτοφτιάξανε, συγκατοικούν στην βίλα, τέλος πάντων, το σπίτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, στα βόρεια προάστια του κυρίου Βικόπουλου, είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Και περιμένω πώς και πώς να πιάσει έτσι λίγο το φθινόπωρο, το επόμενο ή να πιάσει το καλοκαιράκι. Μα η Ματσούκα παντρεμένη, κάπως μου φαίνεται. Αχ, και Αλεξάνδρο μου, ξέρεις πώς γνωριστήκαμε. Τόσο σεξι γυναίκα, δηλαδή να σας πω, ειλικρινά πιστεύω ότι θα. Δεν θα χαρεί ιδιαίτερα το αντρικό, ο αντρικός πληθυσμός της Ελλάδας. Εγώ θα χαρώ. Εσύ γιατί? Να ησυχάσουμε επιτέλους. Με αυτό το καημό, θα έρθει σήμερα, δεν θα έρθει. Τι θα έρθει, δεν θα έρθει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Α, δεν κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε. Τι έλεγε η Τζορτζέλα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο αντρικός πληθυσμός Αλεξάνδρα μου και παιδιά μπορεί να μην χαρεί, αλλά πιστεύω ότι οι γυναίκες θα χαρούν. Γιατί θα πούνε εντάξει, παντρεύτηκε κι αυτή. Ναι, αυτό είναι το σταματάει τους άντρες. Λιγότερο. Ο γάμος του σταματάει τους άντρες για να κάνουν τις τζουλιές τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το ζευγάρι είναι πάρα πολύ ερωτευμένο. Και θα τους δούμε να παντρεύονται και θα τρέχουν πάλι κάμερες και θα γίνεται πανικός. Ωραία. Και νομίζω ότι το καλοκαίρι η Δήμητρα ήταν και για διακοπές στη Μύκονο μαζί με τον κύριο Βικόπουλο αλλά και το γιο του. Ναι, που έχει αποκλείσει. Πολύ σωστό. Και αραβωνιάστηκαν και στην Πάρο σε ένα ξοκλήσι και γνωρίστηκαν σε μια κρουαζιέρα πηγαίνοντας προς Τουρκία. Τα και εκείνη καθόταν στην πλώρη και ανέμιζαν τα μαλλιά της προς τα πίσω. Και είχαν ξέρει ότι ήταν ο Βικόπουλος. Ναι, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ρομαντικό. Ερωτευτήκαν εν τέλει. Και μετά πήρε Όσκαρ. Ήταν πολύ, ναι, μ' αρέσει. Πού τα μαθαίνετε όλα αυτά? Παρακαλώ, μελετήστε. Τώρα τι δημοσιογραφίες έχεις εδώ, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να καλέσω την άλλη φίλη μας. Όχι, την καλέσω εγώ που έχω να τη δω μέρες και μου έχει λείψει. Και εμένα μου έχει λείψει, συγγνώμη δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εσύ αμέσως, για να φιλήσεις εσύ πρώτος. Άντε, φίλης εσύ πρώτος. Θα τεντωθώ. Τη Μέρη Μιχαλοπούλου. Μέρη μου. Κάτσε. Μη ζηλεύει. Το άλλο το μαύρο. Τώρα θα γυρίσω στην Αλεξάνδρα. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Τι κάνετε? Καλά είσαι, Μέρη? Καλά εσείς? Ήρθες εδώ πέρα φορτσάτη πρωί-πρωί με τις ομορφιές σου να λάμπεις με καυτά νέα. Μετά από σένα, ευχαριστώ. Με καυτά νέα αποκλειστικά στην κάμερα του Όλα Καλά. Έτσι, αυτό το τονίζω. Μόνο εδώ θα το δείτε και τη Μέρη μόνο εδώ θα τη δείτε. Οπότε προσέχετε καλά. Λοιπόν, έχουμε, μάλλον όχι, θα το ξεκινήσω ανάποδα με μια ερώτηση. Τι ακριβώς ευθύνεται, πού ακριβώς οφείλεται η νέα ανανέωση του Κώστα Βουτσά, να μου πείτε. Στο νέο του έρωτα το μεγάλο. Τζορτζίλα, σε βλέπω πολύ ενημερωμένη. Λοιπόν, νέος έρωτας για τον Κώστα Βουτσά. Τρομερός, ακούει στο όνομα Έμι Παπαδοπούλου. Το συναντήσαμε τόσο λαμπερό και τόσο ανανεωμένο όσο ποτέ. Μάλιστα, στην πρώτη κοινή εμφάνιση ήμασταν εκεί, ήρθε, μας μίλησε ο Κώστας Βουτσάς και μας είπε για τη νέα του αγάπη. Τι σας είπε? Έλαμπε. Έλαμπε, δεν τον έχουμε δει καθόλου, δεν έχουμε δει τόσο ανανεωμένο. Λαμπό! Λοιπόν, όπως βλέπουμε, είναι πανέμορφος. Αυτή ήταν από την κοινή του εμφάνιση, έχουμε και πλάνο, θα τα δούμε σε λίγο. Έτσι με το κουστούμι του ομορφάντρας. Η Έμι είναι μια γυναίκα πάρα πολύ ταιριαστή, κατά τη δική μας την άποψη. Είναι μια. Γύρω στα 30, εκεί. Δεν κάνω. Αλλά. Δεν κάνω.
στι γυναίκε. Το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Το πίσω και δεν το πίσω. Τι ζώδιο. Ζώδιο δεν ξέρουμε. Λοιπόν, κανένα τι έβαμε τώρα. Ζώδιο 35. Ζυγό. Έχει ετοιμάσει και βίντεο. Πήγε εκεί και μα έφερε και ζωντανό υλικό. Πήγα εκεί, ναι, λοιπόν, να σα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Κώστας Πουτσάς είναι πάρα πολύ ερωτευμένο. Θεωρεί ότι είναι γυναίκα του. Μάλιστα, ήρθαμε όταν μας μίλησε, είπε: από εδώ είναι η γυναίκα μου. Και από εδώ το αισθημά μου. Και όταν ένας άντρας φτάνει να λέει σε αυτό το σημείο ότι από εδώ είναι η γυναίκα μου, σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν έτσι προχωρήσει. Προχωρήσει λιγάκι. Να δούμε ακριβώς το βίντεο και θέλουμε μετά να μας πεις και άλλα, να στο σχολιάσεις λίγο. Έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να βλέπω τη γυναίκα μου στο θέατρο. Εδώ. Να στο θέατρο. Να πει πέντε πράγματα. Με τσιμπάει τώρα. Διαβείτε μας τι έφυγε στην Έλληνα. Ορίστε. Τι εύχεσαι στην Έλληνα. Τι να εύχηθω, δεν έχει ανάγκη η Έλληνα που ευχές. Τα καταφέρνει μια χαρά και χωρίς ευχές μας. Λοιπόν, ωραία αυτή γυναίκα. Είναι, ναι, ωραία είναι η Έμι Παπαδοπούλου. Η και οποία... να σου πω, είναι και συγκινητικό τώρα που αυτός το λέει με τέτοια περηφάνεια. Πάρα πολύ. Αν ήσουν δίπλα, δίπλα θα... θα ψήλωνα 10 πόντους. Έτσι ακριβώς, την πρόσεχε πάρα πολύ. Από δηλαδή την έπιανα από τη μεσούλα, την πρόσεχε, τη έφερνε ποτό, τη γνώριζε στον κόσμο. Ο φιλικός έτσι περίεργος του Κώστα Βουτσάτη δέχτηκε με πολύ μεγάλη αγάπη και έτσι ζεστασιά. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν πάρα πολύ διακριτική. Δηλαδή στην είσοδο που έκανε ο Κώστας Βουτσάς δεν ήταν μπροστά η Έμι και πίσω ο Βουτσάς όπως συνηθίζεται. Ήταν πρώτα ο Κώστας Βουτσάς και πήγαινε σιγά σιγά. Δηλαδή την έπαιρνε από το χεράκι για να την βάλει μπροστά. Ήταν πάρα πολύ σεμνή. Λοιπόν, η χημεία είναι πάρα πολύ εμφανέστατη. Ο έρωτας είναι πολύ μεγάλος. Όπως μας είπε έτσι από κοντά, μάλλον θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας πολύ σύντομα. Η Έμι τώρα και θέλει. Θα τα ανέβουν και έχει... αυτοί. Η κυρία Έμι, η κυρία Παπαδοπούλου έχει άλλο γάμο από πίσω. Δηλαδή έχει... έχει δύο παιδάκια από προηγούμενο γάμο, αλλά ο γάμος έχει τελειώσει. 6 μήνες μετράει η σχέση τους. Ναι. Γνωρίστηκαν έτσι μέσω κοινών φίλων, αλλά η χημεία από ό,τι μάθαμε που ρωτήσαμε ήταν εκείνη τη στιγμή. Ήταν έτσι και ήταν πλευόλος έρωτας. Στιγμία, τι ωραία. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή, άμα δεις λάμπουν και οι δύο, Κώστας Βουτσάς μας έκανε εντύπωση. Τον έχουμε πετύχει και σε άλλες. Έτσι σχέσεις παλαιότερες τέλος πάντων, όπου δεν είχε αυτή τη λάμψη στα μάτια και αυτή την αγάπη και την τρυφερότητα για την Έμιλ. Την πρόσεχε πάρα 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 πολύ. Πολύ ωραία. Υπάρχει πάντα ελπίδα λοιπόν. Πάντα ελπίδα. Τον έρωτα αυτό τον κεραυνοβόλο μπορεί να το ζήσουμε... Εμάς που μας μίλησε ο Κώστας Βουτσάς, δηλαδή πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα το δούμε να ντύνεται γαμπρός για άλλη μια φορά μαζί με την Έμι φυσικά. Πόσες φορές έχει παντρευτεί ο Κώστας Βουτσάς? Τρεις. Αλλά έχει πολλές σχέσεις. Είναι έτσι άντρας. Θα είναι ο τρίτος ή θα είναι ο τέταρτος? Θα είναι ο τέταρτος. Ο τέταρτος. Και τελευταίος για θρησκευτικό. Όχι, δεν το ξέρει αυτό από τη ζωή. Τέσσερις γάμους δεν μας δίνει δικαίωμα. Τρεις θρησκευτικούς θα πάει για τέταρτο και θα είναι πολιτικό. Α, μάλιστα. Συγγνώμη, το θέμα είναι να παντρευτεί τώρα, ναι, αν θα είναι πολιτικός. Το θέμα είναι να παντρευτεί ο άνθρωπος, να είναι ευτυχισμένοι μαζί, αυτό του ευχόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε τώρα για επόμενο γάμο, Φωτεινή. Όχι, εντάξει. Κάτσε να το παντρευτούμε μία φορά. Λοιπόν, να δούμε λίγο το βίντεο που μας έχει ετοιμάσει η Μέρη. Αισθάνομαι χαρά, μεγάλη. Υπερηφάνεια μεγάλη. Να μην πω το συγκίνηση που μπορεί να το θεωρήσετε τετριμένο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι η ευθύνη τουλάχιστον που αισθάνομαι απέναντι στα παιδιά που ήρθαν και γράφτηκαν σε αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Θα καταβάλω, σας μιλάω με ειλικρίνεια, κάθε δυνατή προσπάθεια, όλους μου τους κόπους και όλους μου τους μόχθους για να μπορέσουν να δώσω στα παιδιά την αλήθεια που ζητούν. Έχω μάθει ότι μαζί με την Έλτα είστε από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της σημερινής ημέρας. Έχετε μια σχέση οικογενειακή, είμαστε πείτε εσείς. Εδώ έμαθα να αγαπάω τη γλώσσα. Με τη μαμά της Έλτας. Η μάνα μου δεν ζει, οπότε η μαμά της Έλτας, για μένα όταν είναι και δασκάλα σου, είναι ένα είδος μάνας. Γι' αυτήν ήρθα. Γι' αυτήν. Καλή επιτυχία και να μην βλαστημήσει ποτέ, ανοίγοντας ένα σχολείο, σε μια εποχή που τα ζητήματα παιδείας είναι, θα σου το πω ανοιχτά, θέατρο και παράσταση. Έχουμε εδώ σε αυτή τη σχολή την κυρία Ροζίτα Σόκου. Έχουμε τον Κώστα το Βουτσά, που όλοι υποκλεινόμαστε στην αξιοσύνη του, στο ταλέντο του. Έχω τους αγαπημένους μου συναδέλφους, τη Μαρία Κανελοπούλου, τη Μαρία τη Φιλίππου, τον Τάσο το Χαλκιά που υπεραγαπώ, τον Πάνο το Σταθακόπουλο, τη Σοφία τη Βόσου που κάνει ορθοφωνία, τον Δημήτρη τον Παπάζογλου που κάνει κίνηση χορό, το μακιγιάζ που έχουμε εδώ την καλύτερη δασκάλα στο είδος, την κυρία Λεοντσίνη. Έχουμε διατροφή και διαιτολογία. Τα περισσότερα παιδιά θέλουν να έχουν καλά σώματα. Μέσα βέβαια σε αυτή τη σχολή θα μάθουν ότι και τα κακά σώματα προοδεύουν, αλλά εν πάση περιπτώσει για όσους επιμείνουν, έχουμε τον Κώστα τον ξένο κοντά μας. Η Έλτα έβαλε όλη της τη δύναμη, όλη τα εφόδια της,
για να κάνει μια σχολή δραματική, ανοιχτά τη δραματική σχολή, και μου έκανε την τιμή να με καλέσει να διδάξω. Μια βασίλισσα της νύχτας, μόνο σε μια βασιλική σχολή θα ήταν. Ακριβώς, σε μια βασιλική σχολή όπως το είπες. Η Έλτα αυτή την προσπάθεια που κάνει, εύχομαι να πάει καλά και θα πάει καλά. Η εγγύηση είναι η Έλτα, την οποία θαυμάζω εδώ και χρόνια. Όχι μόνο γιατί είναι μια πολύ σπουδαία ηθοποιός, αλλά γιατί είναι και ένα πολύ καλό κορίτσι και πάρα πολύ μορφωμένη. Σήμερα είμαι πολύ συγκινημένη που βλέπω αυτά τα πράγματα. Αυτή η σχολή ήταν δική μου πρώτα. Ξέρω ότι η Έλτα θα αξιοποιήσει πάρα πολύ. Θα δουλέψει σκληρά, αλλά με αλήθεια, δικαιοσύνη και συνέπεια. Αν δεν κάνει η Έλτα τη δασκάλα, ποιος θα την κάνει? Η Έλτα είναι το ταλέντο. Οπότε, Μιρέα, πολύ καλά κάνει και ανοίγει αυτή τη σχολή να βγάλει και τίποτα ηθοποιές, γιατί έχουμε μπλέξει με πολλές μη ηθοποιές. Τι ακριβώς θα κάνετε? Βασικά θα διδάξω μακιγιάζ, τι άλλο θα διδάσκα. Είναι ένα μάθημα που είχε την εξυπνάδα, θα έλεγα, η Έλτα, να βάλει στη σχολή της. Εύχομαι να πάει καλά η σχολή, διότι είναι πραγματικά διαμάντη. Μελισσούλα, νομίζω ότι τα θριαβεύσει. Μυρίζει ωραία η Μέρη. Λοιπόν, εγγένεια τη σχολή. Η Μελισσούλα. Η Μελισσούλα. Μέλισσα δεν λέγεται σχολή. Μέλισσα. Ναι. Το λέμε γλυκά Μελισσούλα. Η σχολή τη Έλληνα Πανοπούλου, που ήταν από τα εγγένεια που γινόταν κόσμο ηρωή. Ήταν οι πάντε εκεί. Έτσι. Πάρα πολύ κόσμο, ε. Πάρα η Ιλιάνα Κανέλη πήγαινε σε αυτό το σχολείο όταν κάποτε ήταν σχολείο. Η μαμά τη Έλληνα Πανοπούλου ήταν η καθηγήτρια τη Λιάνα στο δημοτικό. Και έχουν μια έτσι πολύ ζεστικό γυναική σχέση και γι' αυτό κόσμο την κορδέλα των εγγενείων. Φανταστικό αυτό. Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση. Ήταν και η μεγάλη μα αγάπη και η Πίτσα Λεουτίνη. Κούκλα επί το. Για, πώς ήταν αλλιώς τα γένεια εκεί πέρα? Λοιπόν, τα γένεια ήταν φοβερά. Η σχολή είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Ήταν όλοι εκεί. Η Έλτα ήταν έτσι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί έκανε αυτό που ήθελε μετά από πάρα πολύ καιρό. Και φυσικά φίλοι από πολιτικό, καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο ήταν εκεί. Ήταν και πολύ γνωστοί δικηγόροι. Θα πούμε σε άλλη εκπομπή. Δεν θέλανε να ήταν στο φακό. Ετοιμάζουμε θέμα. Θα το βγάλουμε. Δικηγόροι που δεν θέλανε να είναι στο φακό. Εκεί. Όλα μας τα καλά. Εκεί. Αυτό θα επαναληφθούμε κάποια στιγμή. Η σχολή τη Έλτα ελπίζουμε η Έλτα κάποια στιγμή να μα έρθει εδώ στην εκπομπή. Θα έρθει σίγουρα το 20. Πάμε τώρα στο. Στο μωράκι, Στο μωράκι, Κασπίρι. Ποιανού είναι αυτό το όμορφο μωρό? Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να αποκαλύψουμε ποιανή γνωστή τραγουδίστρια είναι το μωράκι που είδαμε σε φωτογραφία λίγο νωρίτερα. Mm. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι. Είναι το πρώτο τη. Είναι το πρώτο τη. Είναι μια τραγουδίστρια. Καθίστε να βοηθήσω τώρα λίγο. Είναι φίλη μου. Είναι φίλη μου η. Δεν είπα πια. Τέλος πάντων, για λέγε, για λέγε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια τραγουδίστρια η οποία υπηρετεί ένα χώρο λίγο σκληρό. Έναν ροκ χώρο. Ναι, είναι οικοδόμος. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, είναι η Τζόρτζια, τον μπλε. Το αποκάλυψε. Αν υπάρχει γυναίκα οικοδόμος, εμείς θέλουμε να την καλέσουμε στην εκπομπή. Αυτό τώρα το λέω πολύ σοβαρά. Πολλές γυναίκες εδώ, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το επάγγελμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, είναι η Τζόρτζια τον μπλε. Η Τζόρτζια τον μπλε, να τη ζήσει το μωράκι, φανταστικό, ε. Να σου πω κάτι. Ο μπαμπάς ποιος είναι? Ο μπαμπάς είναι ο σύζυγος της Τζόρτζια. Και εγώ νόμιζα ήταν ο σύζυγος του Χριστόφορου. Γιώργο, μπράβο! Την υγειά μα, Γιώργο, πρωί-πρωί μα έφτιαξε. Είναι κάποιο γνωστό, θέλω να πω. Αυτό και εγώ να εξηγήσω, ο άνθρωπο. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπο δεν είναι γνωστό. Είναι ένα άνθρωπο. Σαν και εμά. Ένα απλό άνθρωπο. Δεν τον ξέρουμε. Συνεργάζεται βέβαια, έχει μια συνεργασία με το συγκρότημα. Απλά αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι λίγα χρόνια πριν θα πίστευε κανένας ότι η Τζόρτζια θα παντρευόταν, θα έκανε παιδί, δεν είναι λίγο κόντρα σε όλο αυτό που έχει παρουσιάσει στο προφίλ της όλα αυτά τα χρόνια? Ναι. Πείτε ναι. Είναι ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μέσα από το βίντεο. Η Τζόρτζια μιλάει για πρώτη φορά μετά την εγκυμοσύνη της για το παιδί της, για το γάμο της. Μια άλλη Τζόρτζια, διαφορετική. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, πείτε πάλι ναι. Για να δούμε μια άλλη Τζόρτζια. Τζόρτζια,
Τι είναι αυτό που λες, παιδί μου? Μιλώ για τις δημοκρατικές διαδικασίες κάτω από τις οποίες μου παραχωρείς αυτή την πρώτη σου συνέντευξη μετά την εγκυμοσύνη σου και μετά από αρκετό καιρό που ο κόσμος έχει μας δει. Να πούμε στον κόσμο ότι με πείσες τρομακτικά. Όχι, ήταν πολύ δημοκρατικό. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν. Μου είπες ότι άμα δεν κάνουμε συνέντευξη, θα γίνει χαμός. Εντάξει. Δεν σου είπα ότι θα γίνει χαμός. Όχι, να μην πεις λεπτομέρειες. Είπα απλά ότι θα μιλήσω στον άντρα σου, θα μιλήσω για σένα, ότι θα μιλήσω, θα περιμένω να μεγαλώσει το παιδί σου για να μιλήσω και σε εκείνο. Για το τι μάνα το έφερε στον κόσμο. Το παιδί κάνει από 2,5 μηνών περιοδία με τους μπλε. Τι να του πεις του παιδιού, εσύ. Καταρχήν το παιδί έκανε περιοδία και πριν βγει. Βέβαια, τραγουδούσα μέχρι 6 μηνών. Αυτό πάλι. Τι, όπως όλα τα παιδιά τα φυσιολογικά στον κόσμο. Που θα κάνει μια τόσο φυσιολογική μάνα. Να σου πω ρε Σιτζαμπαρτζέλα, πώς έγινε αυτό στη ζωή σου? Αυτό ίσως ήταν από τις πιο αναπάντεχες και χαρούμενες συμπτώσεις που μου έχουν τύχει ποτέ. Πραγματικά, είναι πολύ ανθρώπινο, κατάλαβες. Πάρα πολύ. Ό,τι πιο ανθρώπινο μπορεί να συμβεί και ό,τι πιο έξω από τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, με ζητάει το παιδί μου. Δεν θέλω να μιλάς, δεν θέλω να κοιτάς, δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να μ' αγαπάς. Πώς αισθάνεσαι τώρα, 5 μήνες μετά την γέννηση του παιδιού σου? Τι έχει αλλάξει σένα? Τι έχει αλλάξει? Το μόνο που έχει αλλάξει είναι αυτό, σου λέω, ότι εκτιμώ πολύ περισσότερο, έχω δει μάλλον πόσο κουραστικό είναι το να μεγαλώνει ένας άνθρωπος και το πόσο το άγχος μπορεί να σου φέρει και πόσο μεγάλη ευθύνη είναι και τελικά λες, κοίταξε να δεις η ζωή πόσο πολύ την είναι γενικότερα, έτσι. Έλα να δεις. Καλλιτεχνικά αισθάνεσαι να έχουν αλλάξει πράγματα? Καλλιτεχνικά, εκτός ότι θα το γυρίσω το τσιφτετέλι γιατί πρέπει να ζήσω το παιδί μου. Εντάξει, συγχωρείτε. Είσαι μάνα πια. Γιατί να μην κάνω και εγώ ένα λαϊκό δίσκο, ρε παιδί μου. Είσαι μάνα πια. Εντάξει, λογικό είναι. Έτσι, να πάω σε κανένα μαγαζί. Μην τολμήσεις. Με λουλούδια. Μην τολμήσεις. Άντε, τα βλέπεις λίγο σιωπηρηνικά τα πράγματα. Εγώ. Προετοιμάζω το εδώ, πως τώρα. Τι ύπουλοι που είναι, φίλοι, πως είναι Παναγιά μου. Δεν είναι να συζητήσεις τίποτα. Το λαϊκό είναι ωραίο είδος. Ωραία, θα έκανες ας πούμε τώρα μια συνεργασία με ένα λαϊκό τραγουδιστή, μια λαϊκή τραγουδίστρια? Φυσικά δεν έχω τέτοια προβλήματα, παρόλο πέρα από την πλάκα που κάνω. Το λαϊκό-λαϊκό είναι μια χαρά. Δεν με ενοχλεί καθόλου, το ακούω ευχάριστα. Το pop λαϊκό δεν μ' αρέσει. Αλλά κατά τα άλλα, αν ήταν ο καλλιτέχνης, σεβόταν τον εαυτό του. Και έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους έτσι, στο χώρο. Και δεν μιλάω μόνο για το σε εισαγωγικά έντεχνο. Έτσι. Μιλάω για λαϊκούς καλλιτέχνες που τους βρίσκω υπέροχους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε συνεργασία άνετα. Αν θέλει που έχουν δημιουργηθεί για το πόσο καλή μάνα θα είσαι, ναι, για το ποια είναι τα πράγματα που έχεις κάνει στο παρελθόν σου και όταν τώρα που μεγαλώνει ο γιος σου θα πρέπει να το πεις να... για διάφορα τέτοια, που έχουν δημιουργηθεί τέτοια άνθρωποι. Οπωσδήποτε, γιατί πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς, όσο καλά και να έχεις διαβάσει, όσο καλή θέληση και να έχεις, κάποια λαθάκια θα τα κάνει μεγαλώνοντας ένα παιδί, γιατί δεν ξέρεις το χαρακτήρα του παιδιού αυτού. Ποιο είναι το 24ωρο τώρα? Το 24ωρο είναι μέσα στο σπίτι, με τον μπέμπι. Το καημένο το έχουν ασφάλει. Πάρα πολλές βόλτες με το παιδί, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Έχουμε... Τι άλλο από ό,τι κάνουμε? Ακούμε μουσικές, τραγουδάμε με το παιδάκι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ η Τζόρδια. Γεια, η Τζόρδια. Πολύ μ' αρέσει, είναι πρότυπο. Απίστευτο. Σούπερ η Τζόρδια. Φοβερή. Και μάγκα. Την έχεις δει ποτέ να τραγουδάει ζωντανά? Όχι, την έχω δει στην τηλεόραση. Χάνεις.
Τρομερή ενέργεια. Τρομερή ενέργεια. Τρομερή. Θα με πάρετε καμιά μέρα να με πάτε να τη δω. Εμείς θα σε πάρουμε που κοιμάσαι από τις 10. Δεν θέλουμε να τραγουδήσει απογευματινή της Τζόρτζιας. Δεν θέλει καμιά απογευματινή παράσταση για τα παιδάκια. Να επισημάνω δύο πράγματα. Καταρχήν ότι την Τζόρτζια την είδα τελείως διαφορετική και αλλαγμένη μετά τον ερχομό του παιδιού της. Και πραγματικά τελικά ισχύει για όλες τις γυναίκες. Όταν ένα παιδί έρχεται στον κόσμο, αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι πια τόσο ήρεμη, τόσο χαλαρή και τόσο χαρούμενη. Είναι όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι. Και χαίρεται πάρα πολύ. Δημιουργικά μεγαλώνει το παιδί της. 5 μήνες κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Και καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Και βέβαια. 5 μήνες κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Δεν μου ακούγεται πολύ δημιουργικό. Παιδιά. Όχι, προσέξτε να δείτε. Και οι άντρες νομίζω. Ότι και οι άντρες αλλάζουν αποκτώντας ένα παιδί. Αλεξάνδρα, να σου πω κάτι. Είναι κάτι που μου έλεγε και η Τζόρτζια κατά τη διάρκεια που πήγαμε στο σπίτι της. Ότι πια ούτως ή άλλως οι νέοι μπαμπάδες είναι πολύ διαφορετικοί από τις παλιότερες γενιές. Βοηθούν πάρα πολύ, ξέρουν πολύ καλύτερα. Συμμετέχουν. Ακριβώς. Συμμετέχουν στο μεγάλωμα του παιδιού. Και απλά ήθελα να πω για την Τζόρτζια και το κλείνουμε. Ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει καταφέρει, παρόλο που υπηρετεί δύσκολο χώρο, να τη συμπαθήσουν πάρα πολύ και οι μαμάδες. Και οι μαμάδες. Έχει ακόμη ροκ μαμάδες φαν. Λοιπόν, πάμε στη Βίλα Πολατόφ. Αυτή τη βίλα την οποία ο Δημήτρης ο Κοντοστάνος, ο δικός μου Δημήτρης, την κατάφερε να την επισκεφθεί και τον συνάντησε στον Πολατόφ, Εντάξει, είναι αρκετά χρόνια πριν έχει γίνει. Εντάξει, όμως τον συνάντησες. Μακάρι να, να ξαναπήγαινα, γιατί πήγα εκεί πέρα και δεν μπορούσα να φύγω. Είναι τόσο μαγικό το μέρος, τόσο μαγικό. Να ξεκινήσω ότι είναι χτισμένο πάνω σε ένα βράχο, βράχο-βράχο, για να το χτίσουν. Ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, λέγανε στην αρχή δεν χτίζεται. Νομίζω πλέον έχει πουληθεί καταρχήν. Μια, συγγνώμη, να σας πω κάτι. Συζητάμε για τον κύριο Πολατόφ, γιατί η Μαντόνα θέλει να αγοράσει. Ενδιαφέρεται τέλος πάντων. Αυτό τουλάχιστον διαβάζουμε στη σημερινή Traffic, έτσι. Στη σημερινή Traffic διαβάσαμε ότι η Μαντόνα ενδιαφέρεται να αγοράσει αυτό το σπίτι. Η Μαντόνα έχει μείνει εκεί με την οικογένειά της πριν αρκετά χρόνια, όταν ζούσε ο Μιχάλης ο Πολατόφ. Φιλοξενούμενοι του, ήταν φίλοι αυτοί. Ήταν γνωστοί. Γιατί ο Μιχάλης ο Πολατόφ τις ήξερε όλες πολύ καλά. Ξέρετε, ήταν με τη Μονσερά Καμπαγέ πολύ φίλος, κυρία της όπερας. Ήταν φίλος με τη Σελίν Ντιόν. Και κάποια στιγμή έχω ζήσει μια περίεργη φάση. Είχε φιλοξενούμενη την Μπάρμπαρα Στρέιζαν την Ντόνα Κάρο. Και αυτό ήταν Παρασκευή. Και το Σάββατο έσκασε μύτη η Σελίν Ντιόν. Η οποία Σελίν Ντιόν με την Μπάρμπαρα Στρέιζαν είχαν εγγραφήσει πριν ένα χρόνο ένα τραγούδι μαζί, αλλά δεν τα είχαν βρει. Και προσπαθήσαν με κάποιο τρόπο, χωρίς να το καταλάβει η μία για την άλλη, να φύγει η Ντόνα Κάρο με την Μπάρμπαρα, έτσι ώστε να έρθει η Σελίν. Έχει πάει η Μαράια Κάρη εκεί. Έχει φιλοξενήσει όλες αυτές χωρίς να γνωρίζει, λέει, η μία την ύπαρξη της άλλης. Δηλαδή, αλλά βασικά. Είναι τόσο μεγάλο το σπίτι ώστε είναι τεράστιο. Είναι η Barbara Streisand και είναι η Celine Dion και δεν χρειάζεται να συναντηθούν. Όχι. Δεν πήγαν ποτέ την ίδια μέρα. Σου λέει εκείνη την ημέρα πήγαν να τρακαριστούν. Είναι το σπίτι φανταστικό εντωμεταξύ στην Κέρκυρα, σε αυτό το πανέμορφο και καταπράσινο νησί. Έχει πολλούς διάσημους που πηγαίνουν πάρα και για incognito διακοπές. Δεν είναι έτσι, Δημήτρη. Έχουν και βίλες πάρα πολύ. Έχουν οι Ρότσιλντ βίλες εκεί. Έχουν οι Κέννεντι πηγαίνανε incognito πολλά χρόνια. Η Τζάκι. Αλλά γενικά ο κόσμος που πάει στην Κέρκυρα είναι incognito. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι. Είναι διακριτικοί οι Κερκυραίοι, δηλαδή δεν είναι. Οι Κερκυραίοι είναι ένα λαό, επειδή είμαι από εκεί κιόλα, είναι καταγωγή μου. Εκεί οφείλεται η τρέλα. Πώς το λέγες αυτό. Είναι μισό Κερκυραίο, μισό Κερκυραίο. Πού, τι ωραία. Μου αρέσει αυτό ο συνδυασμό. Το γιατρό είναι λίγο, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό είσαι πανέμορφο. Λοιπόν, για πες μας. Σε ευχαριστώ, Αντεκοδίδω. Λοιπόν, για του Κερκυραίου να σου πω για τον Πολατό. Γιατί θα ανοίξει σε μένα και στο τέλο του κουμπάρα μου πέρα. Όχι, εμένα μου αγαπάει, το ξέρω, είναι τσεκαρισμένο. Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας για τον Πολατόφ. Εντάξει, ο Μιχάλης Πολατόφ νομίζω ότι άφησε ένα κενό γενικά. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν μόνο σχεδιαστής μόδας. Ήταν σκηνογράφος, ήταν σκηνοθέτης. Σκηνοθετούσε τρομερές παραστάσεις στην εθνική λυρική σκηνή, στην Ιταλία, στην όπερα. Τρομερά πράγματα. Έχει κάνει δηλαδή δημιουργία. Πώς σου φαίνεται αυτό, Δημήτρη μου, να θέλει να πάρει το σπίτι, Αλεξάνδρα, μου έχει αγοραστεί. Στην Γλυφάδα της Κέρκυρας. Εγώ μένω στην Γλυφάδα της Αθήνας, αυτή στην Γλυφάδα της Κέρκυρας. Έχουν διαφορές της Γλυφάδας. Αλλά το σπίτι είναι αγορασμένο ήδη. Από άλλον. Απλώς η Μαντόνα διαπραγματεύεται, όπως υποστηρίζει η Traffic, ότι θα μεταπουληθεί στη Μαντόνα, επειδή είναι η Μαντόνα και ήταν η επιθυμία της και έχει μείνει εκεί. Μακάρι. Και ήταν και φίλη του Μιχάλη του Πολατό. Μακάρι να έχουμε τέτοιους ανθρώπους, να τους ελκύει η Ελλάδα, να θέλουν να εγκατασταθούν εδώ, να πληρώνουν φόρους, να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι και φτωχοί, που παλεύουν, δεν έτσι. Επίσης υποστηρίζω ότι θα έρθουν τώρα, μέσα στο χειμώνα, να κάνουν διακοπές, δηλαδή στην άνοιξη κοντά. Δεν βρέχει όλη λίγο. Δεν βρέχει όμως. Για αυτούς που ζουν στην Αγγλία, η Ελλάδα θα τους φαίνεται καλοκαίρι. Τρία γιώτα, Αλεξάνδρα μου. Τρία γιώτα. Τρία γιώτα.
Πού αλλού? Παξούς, νομίζω, Κεφαλονιά. Και, αλλά και στην Κέρκυρα για αγορά. Έχει ακουστεί πολύ για τον Αδωνό ότι θέλει να αγοράσει ένα σπίτι στην Ελλάδα. Έλεγε ότι θα αγοράσει στρέμματα στη Μυτιλίνη. Μετά είπε ότι θα πάει στην Κεφαλονιά. Τώρα μας βγήκε Κέρκυρα. Πάντως κάπου στο Ιόνιο η Μαδόνα θα έρθει. Δε. Μακάρι. Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Γκάι Ρίτσι σε άλλο κανάλι, σε φίλο δημοσιογράφο, φίλο μας, έλεγε ότι θέλουμε να ερχόμαστε κάθε μήνα, κάθε χρόνο ένα μήνα στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούμε λόγω του παπαράτσι. Γιατί ήρθαν, λέει, μια φορά και άνοιξε το παράθυρο ο Γκάι Ρίτσι και είδε χιλιάδες παπαράτσι από κάτω. Και το μαζέψαν και φύγανε. Τρεις σοφέρ, δύο κουβερνάντες, τρία γιώτα και κάποιος θα τους ανακαλύψει. Αν κυκλοφορούσαμε με την παντόφλα χωρίς όλη αυτή την αυλή, μπορεί να μην ξέρει και κανένα σημασία. Μπράβο, και ωραία. Να γνωρίζαμε. Αλλά να φροντίσουμε, αν ξέρετε, αν έχετε κάποιο καλό καταφύγιο, κάποιο καλό σπιτάκι που να μην ενελκύει πολλούς παπαράτσι, πείτε μας να το πούμε στη Μαντόνα να έρθει. Νομίζω ότι θέλουν θέα θάλασσα. Στο μεταξουργείο σας κάνει, βλέπει θάλασσα. Θέα θάλασσα, να σας πω όμως κάτι. Τώρα εγώ λέω να μείνουμε λίγο στη θάλασσα. Να μείνουμε στη θάλασσα, την αγαπάμε τη θάλασσα. Είμαστε ζώδια του νερού. Εμείς θα μάθουμε σε λίγο τι θα πάθουμε. Θέλουμε να πάμε στη θάλασσα για να μείνουμε εκεί, γιατί έχουμε μάθει για μια καινούρια έρευνα, η οποία είναι άκρος αποκαλυπτική και μας σοκαρίζει. Στην Ελλάδα αγαπούμε τη θάλασσα, αγαπούμε και τα ψάρια. Αθηνά, τι γίνεται? Δύσκολα τα πράγματα. Για μας ή για τα ψάρια? Για τα ψάρια και για μας. Γιατί πιστεύω ότι όλοι μας τα αγαπάμε πάρα πολύ. Σε σημείο που τώρα που θα εξαφανιστούν σε λίγες μέρες. Τόσο που τα αγαπάς, θα τρώσω εδώ μεταξύ εσύ. Εγώ. Αγάπη, το λες αυτό? Ναι, βέβαια. Τι, δεν είναι αυτό αγάπη? Αυτό είναι πρώτη απόδειξη. Τύψεις, εγώ. Λοιπόν, σύμφωνα. Για ποια με πέρασε. Αυτά τα βέβαια. Σύμφωνα με γνωστή περιβαλλοντική οργάνωση, λοιπόν, η υπεραλία μικρών ψαριών που δεν προλαβαίνουν να παραχθούν οδηγεί στη σταδιακή εξαφάνισή του. Ναι. Εγώ και ο Νίκος προβληματιστήκαμε πάρα πολύ. Ανησυχήσαμε, αγχωθήκαμε. Και θέλετε να μας θέλουμε να δούμε εμάς πόσο αγχωμένος είναι ο κόσμος σχετικά με αυτό. Και είδαμε ότι πραγματικά όλος ο κόσμος ανησυχεί, έχει βγει στους δρόμους, τραγουδάει τραγούδια στα ψάρια, αφιερώνει τα τελευταία αντίο κτλ. Πολύ σοβαρά πράγματα. Και ανησυχητικά. Να δούμε το βίντεο. Να δούμε το βίντεο. Για πάμε. Προσοχή! Αφανίζονται ψάρια στο Αιγαίο. Σύμφωνα με γνωστή περιβαλλοντική οργάνωση, η υπεραλία ψαριών μικρού μεγέθους που δεν πρόλαβαν ακόμη να αναπαραχθούν προκαλεί το φόβο για απειλή εξαφάνισής τους. Ο κίνδυνος είναι τεράστιος για τους θαλάσσιους φίλους μας που κολυμπούν εν υποψίαστη στα καταγάλανα νερά. Ο γάβρος, η γόπα, η φρύσα, το ζωηρό μπαρμπούνι, η κουτσομούρα, το λιθρίνι, ο κολλιός, το σαφρίδι, η λίτσα, ο σαργός, ο σπάρος, ο κέφαλος, το σκουμπρί, το φαγκρί, η δημοφιλής τσιπούρα, η γλώσσα, ο αγαπημένος μας μακαλιάρος, το μικρό λαβράκι, η γοητευτική πεσκανδρίτσα, ο ροφός, η σφυρίδα, ο τόνος και άλλα γνωστά ψάρια φέρνουν οπειό μας το κρίσιμο ερώτημα. Θα επιβιώσουν? Η υπεραλία μικρών ψαριών, χωρίς να αναπαραχθούν, χωρίς να προλάβουν να παραχθούν, οδηγεί σταδιακά στην εξαφάνισή τους. Αγχώνεσαι? Αρκετά. Για πες μας, κάνε πρόταση. Τι πρόταση? Ρίξε μας το άγχος σου. Τώρα πέσω κάτω. Δεν νοιάζει τίποτα. Μάλλον δεν καταλάβατε το κίνδυνο. Ψάρια. Τίποτα. Τι να κάνω. Θα εξαφανιστούν όλα. Θα εξαφανιστούν. Και τι θα φάμε? Άμα τα ψάρια ξεκινάνε από τα ψάρια και μετά πάνε παντού, ξέρεις. Ορίστε. Περίμενε, ξαναπέστε λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Ξεκινάει από τα ψάρια. Ποιο? Το πρόβλημα, ας πούμε. Ναι. Μετά... Ότι τα ψάρια είναι η αιτία του προβλήματος. Τα ψάρια. Εμείς ήμασταν ψάρια πάντα. Παλιά, πολύ παλιά. Γύρισε στην κάμερα και να απευθύνεις ένα μήνυμα. Ποιο είπες, αρέσει? Τσιπούρα. Στην τσιπούρα. Μαγκές. Μην ψαρεύετε τσιπούρα. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί? Στην τσιπούρα θα το πει. Α, τσιπούρα. Αγαπημένη μου τσιπούρα. Αγαπημένη μου τσιπούρα. Είσαι πολύ νόστιμη. Και τι δεν θα έδινα να φάω 10 από σένα. Κάτσε, περίμενε. Θα φάω εδώ, λέμε να ξεφανίζετε. Θα τη φάω από πάνω. Να πα μια και έξω. Όχι, θα στείλω να πούμε στον μπαρμπούνι. Ναι, στον μπαρμπούνι. Ωραία. Ένα μηνυματάκι. Αρέσει να μην χαθεί τον μπαρμπούνι. Όχι, πείτε. Καλή υγεία και ευχές πολλές. Παρμπούνι μου, καλή υγεία και ευχές πολλές. Αγαπημένη μου τσιπούρα, ελπίζω να ζωντανεύσεις, να αντέξεις όλα τα κακουχίες και τέτοια, να ζήσεις. Πρώτα απ' όλα, ποιο θα σώσουμε? Ποιο θα σώσουμε? Τη θάλασσα.
Γενικά. Γενικά. Να είσαι καλά, η θάλασσα προς το πρώτο κινδυνεύει, αλλά... Αλλά σε ευχαριστεί. Θέλετε να πούμε ένα τραγουδί όλοι μαζί προς το Φαγκρί, ό,τι θέλετε. Ναι, ποιο θέλετε. Γκάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαχολώ. Το Φαγκρί να αφήσω ένα μήνυμα. Τώρα που το σκέφτεστε να ανησυχεί και να υδρώνει μέσα στις θάλασσες. Τι μήνυμα να αφήσω στο Φαγκρί. Ένα μήνυμα, πες Φαγκρί μου. Φαγκρί μου, σ' αγαπώ πολύ γιατί... Τι να πω, ντρέπουμε. Στο Φαγκρί αφιερωμένο, πάμε. Πάμε. Πείτε. Πες το, ντε. Εσείς δεν το ξέρετε, δεν μου είπατε το ξέρετε. Καλά με κοροϊδεύετε. Πάμε, ωραία. Μαζί κι εσείς, έτσι. Αραπίνες, μαύρες ερωτιάρες, με ουίσκι και γλυκές κιθάρες. Είναι, ας πούμε, ο οροφός πιο ευαίσθητο ή είναι η κουτσουμούρα ή ο μπακαλιάρος. Πιο ευαίσθητο. Εγώ πιστεύω ότι είναι... Μπακαλάρος είπατε και το... Μάλλον μπακαλιάρος. Μάλλον ο μπακαλιάρος πιο ευαίσθητο, λέτε, ε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ποιο ψάρι σε αγαπάτε πιο πολύ? Όλα τα ψάρια. Τι ψάρι έχετε σαν παιδί σας? Δεν έχω... Δεν μου λέτε τι είναι, ψάρι είμαι εγώ. Θέλουμε, μάλιστα, το 10 να μου βαθμολογήσει το ορισμένα ψάρια. Για χαρακτήρα και γεύση όλα μαζί. Τόνους. Μάλιστα, το 10. Θα μας πείτε βαθμό για χαρακτήρα και για γεύση. 5. 5 χαρακτήρας. Ναι. Γεύση. 6. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Γρήγορα. Λοιπόν, είναι όροφος. Καλός οροφός. Καλός οροφός, χαρακτήρας 8, γεύση 9. Θα μας πείτε, θα μας αφιερώσετε ένα τραγούδι στο οροφό, έτσι να το πούμε όλοι μαζί εδώ, για το οροφό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραίος. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραίος. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Φιλάκια στο ροφό. Ευχαριστούμε. Είστε καταπληκτικοί. Τραγουδάτε. Λέτε φανταστικά πράγματα. Τώρα πάμε σε μερικές εμπορικές προτάσεις και σε λίγο πάλι μαζί κι άλλα νέα χορό, τραγούδι και αυτό το σχαμπό δεν σταματάει να γυρίζει. Φιλάκια. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Το στούντιο με βότανα που θα μας κάνουν όλες και όλους πανέμορφους. Ακόμη και σε ένα Χριστόφορε. Αν γίνεσαι πιο όμορφο, δεν ξέρω. Αν γίνεσαι πιο όμορφο. Γιατί μου κολλάς σήμερα. Γιατί σ' αγαπάω. Γιατί μου κολλάς. Λοιπόν, ο Χρήστος Αντωνιάδης θα μετατρέψει το πλατό του Όλα Καλά σε. Μπλέντι, μεγάλο. Ζωγράφισε το. Και σε μεγάλη πίστα, παιδιά. Έχει μια φωνή. Μια φωνή τον άκουγα τώρα στο διαλυματάκι. Και τώρα πάμε αμέσως σε καυτά νέα. Λοιπόν. Το επόμενο καυτό νέο, ποιο είναι? Το επόμενο καυτό νέο αφορά την Άννα Βύση και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ ποιος βασικό. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, συγγνώμη. Να αναλύσουμε ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τέτοια. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Γίνεται ξεκαθάρισμα τώρα. Όπως είναι και ο τίτλος του θέματος που διαβάζουμε στο ΣΟΚ. Ξεκαθάρισμα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μας τρομάζει. Ναι, παιδιά, καθίσανε τότε. Αχ, πολύ ωραίο είναι από το Fame Story, δεν είμαι. Φωτεινή, δεν υπάρχει ένα να μην σου αρέσει. Ορίστε. Όχι, όχι. Λοιπόν, τη ωραία σου ξέρει πάντα. Δεν, παιδιά, δεν βγαίνει έτσι το θέμα όμως, θέλει άλλο τρόπο. Λοιπόν, διακόπτουμε την κανονική ροή του πρωινού μας μαγκαζίνο για να σας παρουσιάσουμε μια πολύ σοβαρή είδηση. Αθηνά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι παίκτης του Fame Story νούμερο 3. Είναι ένας νεαρός, τον θυμάστε καθόλου? Ναι, πολύ ωραίος, αλλά ήταν ωραίο παιδάκι. Ωραίο παιδάκι. Έφυγες νωρίς, έφυγες νωρίς και την πρώτη έφυσο. Αυτό. Αυτό είναι το σοβαρό ήχος των ειδήσεων. Α, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα συνεργαστεί με την Άννα Βύση στον Βοτανικό, στο σχήμα που ετοιμάζει η Άννα. Του Βοτανικού Μαγκαζίνου. Να πούμε λοιπόν λίγο στο κλίμα του θέματος, το οποίο είναι αγάπη από νάιλον. Αυτό είναι. Λοιπόν, σαν τόνο. Ποιο είναι ο τόνος? Αγάπη από νάιλον. Αυτό είναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα συνεργαστεί με την Άννα Βύση στον Βοτανικό και με το που έγινε γνωστό ότι θα συνεργαστούν, άρχισαν να βγαίνουν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία ήθελαν τους γνωστούς καλλιτέχνες, την Άννα Βύση και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ζευγάρι.
Και πρέπει να σου πω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και έχει ενοχλήσει. Δεν μηνιώνω, Κωνσταντίνος, για την Άννα. Καλά, μην το σχολιάσω αυτό, γιατί αγαπώ την Άννα. Δηλαδή, μην το σχολιάσω. Λοιπόν. Δεν το εννοώ σαν ηλικία. Εννοώ ότι είναι μηνιό μπεμπέ. Ο Κωνσταντίνος Φραγκολιά. Είναι πιο άντρα η Άννα Βίση. Και ο Φραγκολιάς δεν ήταν μηνιόν και μπεμπέ. Πιο αντρουά, παιδί μου, πιο με στιβαρά μπράτσα. Πιο βαρβατήλα. Όλο ξένες γλώσσες μιλάς. Αντρουά. Ναι, είναι καλυτός όρος. Έκανε μετάφραση στον Τζέλη. Είναι από το δικαίωμα. Βαρβατήλα είδε άρα, Τζέλη. Τη ελληνικούρα σου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Γιώργο, παιδιά, γιατί ο Γιώργος... Μιλάει ελληνικά. Του κύριε φυλακή με το στοματί μου. Λοιπόν... Και αρχαία. Κοπέλα μου, είσαι πολύ αισιόδοξη. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έλεγα λοιπόν ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε έξαλλος μόλις βγήκαν αυτά τα δημοσιεύματα. Ναι, τον χάλασε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό να λένε ότι τα έχει με την Άννα Βίση. Τι γυναικάρα, συγγνώμη. Έλα, δεν έγινε έξαλλος. Έγινε μαύρο δάκρυ. Ξέρετε γιατί. Γιατί τον ταυτίζουν και με τον Κώστα Φραγκολιά και με τον Κώστα Γκρέκα. Που επίσης λένε ότι ούτως ή άλλως με τον Κώστα είχε σχέση Άννα Βίση Φραγκολιά. Κώστας ο ένας, Κώστας και ο άλλος, νομίζουν δηλαδή, μάλλον μερίδα του τύπου θεωρεί ότι όποιος Κώστας υπάρχει σε νεαρή ηλικία, κάνει δεσμό με τη Βύση. Αυτό είναι το συστατικό. Κώστας σε νεαρή ηλικία, δηλαδή απίστευτο. Λοιπόν, ο Κώστας απλά έχω την εντύπωση ότι ανησυχεί για τη συνεργασία του με τη Βύση και δεν θέλει να θεωρηθεί ότι τέτοιες πληροφορίες και τέτοιες ειδήσεις βγαίνουν από το περιβάλλον του. Και πρέπει να πούμε. Μήπως θα πήρα από αυτή η Άννα Βύση, παιδιά. Δεν ανησυχεί τόσο πολύ. Και του είπε τι είναι αυτά που διαδίδει. Πάντως είναι έκπληξη ένα παιδί που δεν είχε τραβήξει τόσο πολύ τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ήταν από αυτούς που ξεχωρίσανε υπερβολικά να είναι με την Άννα τη Βύση, που είναι πρώτο όνομα στη νύχτα της Αθήνας και να δουλεύει μαζί της. Είναι μια κάποια έκπληξη. Πώς βρέθηκε ξαφνικά. Λοιπόν. Είναι γενναιόδορη και δίνει ευκαιρία στους νέους καλλιτέχνες. Είναι απλό το ζήτημα. Ειδικά όταν είναι νέοι και όμορφοι. Παρ' όλα αυτά και η ίδια η Άννα είναι επικραμένη τον τελευταίο καιρό, γιατί τις χρεώνουν διάφορα, την πολεμούν διάφοροι. Και τις χρεώνουν σχέσεις που δεν υπάρχουν. Αυτή την περίοδο είναι μόνη της και περνάει και πολύ καλά. Που λέει και μια άλλη συναδελφός της. Περνάει και μόνη μου. Είμαι καλά. Α, ναι. Περνάω μια χαρά. Σταματίνα. Η Σταματίνα περνάει πολύ καλά. Πρέπει να σου πω γιατί συνάντησε. Και ειδικά όταν τραγουδάω, περνάνε και οι άλλοι. Ερωτεύτηκε με αυτόν, είναι καλά, περνάει μια χαρά. Δεν ερωτεύτηκε κανέναν, είναι καλά, περνάει μια χαρά. Δεν μας λέτε τι πίνουνε. Να σου πω. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, όχι, συγγνώμη Χριστό. Να κάνουμε το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Εμείς εδώ στο Όλα Καλά πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να έχεις μια σχέση, ένα δεσμό ή να είσαι παντρεμένος για να περνάς καλά. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Και να περνάμε καλά άσχετα. Για τα παιδιά λέω, παιδί μου. Λέει, είναι με αυτόν καλά περνάει. Δεν είναι με κανέναν, πάλι καλά περνάει. Γιατί υπάρχει μια αισιοδοξία. Υπάρχει μια αισιοδοξία εδώ στην παρέα και γι' αυτό τους αγαπάμε. Α, γι' αυτό. Σταματίνα. Η Σταματίνα λοιπόν περνάει πολύ καλά. Το έχετε καταλάβει άλλωστε. Και συνάντησε έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, ο οποίος κάνει και διεθνή καριέρα, τον Μάριο Φραγκούλη. Έναν καλλιτέχνη που όντως κάνει διεθνή καριέρα. Και το λέω αυτό γιατί έχει εμφανιστεί σε εκατοντάδες χώρους στο εξωτερικό. Και όπως μας λέει στην αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε, είναι ίσως ο μοναδικός Έλληνας, εντάξει είναι πολύ μετριόφρον, δεν το λέει έτσι, το λέω εγώ όμως από τις απαντήσεις του, ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας που κάνει όντως διεθνή καριέρα. Συναντήσαμε λοιπόν τον Μάριο Φραγκούλη, ο οποίος βρίσκεται εδώ γιατί θα δώσει δύο μεγάλες συναυλίες στις 5 και 6 Οκτωβρίου στο Ηρώδιο και μας μίλησε για όλα. Του κάναμε έτσι και πιο προσωπικές ερωτήσεις, γιατί εγώ έχω την εντύπωση, Αλεξάνδρα και φίλοι μου πανελίστες, ότι όλοι ξέρουμε ότι ο Μάριος είναι ένας πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης, αλλά δεν ξέρουμε τι άνθρωπος είναι. Έχει λίγο έτσι αυτό το απρόστατο. Γεννήθηκε στη Ροδεσία. Έχω συναντήσει τον αδερφό του, ο οποίος δούλευε, εργαζόταν σε ένα αεροπλάνο στην Σουηδία. Έχει πολύ ενδιαφέρον ζωή αυτός ο άνθρωπος. Ναι, και το μόνο που ξέρουμε εμείς είναι ότι είναι πολύ ταλαντούχος, ότι είναι ένας πολύ μεγάλος Έλληνας τενόρος. Και, τα λοιπά. Έχουμε έτσι και είναι πολύ νέος ακόμη. Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μέλλον. Έχει μέλλον και μας κάνει περήφανους στο εξωτερικό. Είναι ο μόνος Έλληνας καλλιτέχνης που έχει συμβόλαιο με διεθνή δισκογραφική εταιρεία και όχι με μια ελληνική που προσπαθεί να τον προωθήσει στο εξωτερικό. Και μας τα είπε όλα στο βίντεο. Μας τα είπε όλα. Αποκλειστική συνέντευξη εδώ στο Όλα Καλά με τον Μάριο Φραγκούλη. Μετά από ένα αρκετά κουραστικό καλοκαίρι, ο Μάριος Φραγκούλης επέστρεψε και πάλι στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά για δύο συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Οκτωβρίου, στα πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ. Χαίρομαι γιατί είναι η πρώτη φορά που επισκέπτει την πατρίδα μας η νέα όπερα της Μόσχας.
καλεσμένοι όπως η Hayley Westerner, η οποία είναι μια 17χρονη Νέα Ζηλανδή σοπράνο, η Deborah Myers φυσικά, που μετά από πάρα πολλά χρόνια εμφανίζεται μαζί μου στη σκηνή, στο Ηρώδιο. Η έδρα του Μάριου είναι η Νέα Υόρκη, αν και όπως λέει αγαπάει την Ελλάδα, στην Αμερική ευκαιρίες για έναν καλλιτέχνη είναι περισσότερες. Δεν ζεις εδώ και η αλήθεια είναι ότι το κοινό στο εξωτερικό κάποιες φορές σε αγκαλιάζει ίσως ακόμα περισσότερο από το ελληνικό κοινό. Αυτό δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο? Κοίταξε, δεν έχω παράπονο, ούτε μπορώ να πω ότι το κοινό στο εξωτερικό με αγκαλιάζει περισσότερο. Απλά ίσως είναι καλύτερος αποδέκτης σε ορισμένα ιδιαίτερα ακούσματα, γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα του. Στην Ελλάδα δεν έχουμε την κουλτούρα τόσο στην κλασική μουσική. Αλλά σίγουρα η Ελλάδα προσφέρει άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα βρω πουθενά άλλου στον κόσμο. Όπως αυτή η σιγουριά της φιλίας και της οικογένειας. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα κάνουμε καλύτερους φίλους και είμαστε πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Τώρα βέβαια το εξωτερικό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Μπορώ να πω ότι πραγματοποιώ. Με τόσα εκατομμύρια δίσκους που έχεις πουλήσει, δεν κάνεις καριέρα στο εξωτερικό. Τότε ποιος κάνει? Κάνω την καριέρα μου. Όσο για το αν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βέβαια είναι η πατρίδα μου και πάντα εδώ θα επιστρέψω. Θα επιστρέφω και εδώ θα επιστρέψω κάποια στιγμή σίγουρα. Όταν πια έχουν περάσει τα χρόνια και έχω αφήσει πίσω μια μεγάλη πορεία. Τι έχει όμως να πει ο Μάριος Φραγκούλης για τους Έλληνες καλλιτέχνες που προσπαθούν να κάνουν διεθνή καριέρα? Πολλές φορές πλάθουμε μύθους ή μεγαλοποιούμε τα πράγματα ή το τόσο το κάνουμε τόσο. Ναι. Αυτό είναι πάλι ελληνικό στοιχείο. Αλλά έχουν γίνει και πολλά σημαντικά πράγματα. Δηλαδή το ότι κερδίσαμε το ευρωπαϊκό... Τη Eurovision. Με την Έλενα Παπαρίζου. Η Έλενα ακούστηκε φυσικά σε όλο τον κόσμο. Αν και είναι πιο πολύ ευρωπαϊκός θεσμός η Eurovision. Αυτό που δεν χάρηκα είναι όταν κέρδισε το βραβείο η Έλληνα, ότι εμείς προσπαθήσαμε να τη μειώσουμε λέγοντας ότι έπεσε πολύ χρήμα ή αυτό. Αφήστε την κοπέλα να περάσει καλά, να χαρεί τη νίκη της. Και εμείς σαν Έλληνες να αισθανθούμε περήφανοι ότι επιτέλους κάποιος βγαίνει έξω και φέρνει την πρωτιά στη χώρα μας. Αυτές οι μικρότητες δεν μπορώ και αυτά είναι που με εκνευρίζουν εμένα. Τι άνθρωπος όμως είναι ο μεγάλος Έλληνας τενόρος? Μαριέ, όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι είσαι ένας καλλιτέχνης μεγάλου ελληνικούς. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι άνθρωπος είσαι, με ποια έννοια. Δηλαδή, τι σε εκνευρίζει, τι μουσική ακούς όταν δεν θα χαλαρώσεις, πώς διασκεδάζεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Κοίταξε, ακούω τα πάντα. Ακούω όλες τις μουσικές για να μπορώ να έχω άποψη και γνώμη, τουλάχιστον για τη δική μου δουλειά. Ακούς δηλαδή και R&B, hip-hop, θα πας σε ένα κλαμπ να χορέψεις? Τα πάντα ακούω και θα πάω και σε κλαμπ να χορέψω και με τους φίλους μου θα διασκεδάσω. Άνθρωπος είμαι και αυτό που είσαι έτσι ήθιο χαίρομαι... μόνον, όπως αυτό βγάζεις και στις συνεντεύξεις σου? Όχι, εντάξει, συνεντεύξεις θέλεις να συγκεντρωθείς, να πεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να μην... Γιατί εκπέμπεις μια συνεπής, ηρεμία. Να έχεις μια συνέπεια. Εκπέμπεις μια ηρεμία. Είμαι ήρεμος άνθρωπος, αλλά εντάξει, με τους φίλους μου μπορώ να γίνω και κλόουν, να κάνω και την πλάκα μου, να θέλω να είμαι το επίκεντρο της συζητήσεως, με την έννοια το ότι παίζω πολλούς ρόλους, το ότι θέλω να κάνω τον άλλο να γελάει. Είναι μεγάλη μου χαρά αυτή, να λέω αστεία, να κάνω μορφασμούς, να παίζω με τους φίλους μου. Για την εκπομπή μας, όλα καλά, και την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου που μου είπα να σου δώσω τα χαιρετήματά της. Την αγάπη μου στην Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, γεια σου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Συγχαρητήρια για την ποιότητα της εκπομπής. Και πάντα όλα καλά. Λοιπόν, από τον Μάριο Φραγκούλη σε έναν άλλον καταπληκτικό καλλιτέχνη που μας ξεσήκωσε από το πρωί, από την ώρα που ήρθε εδώ. Έλα κοντά μου, Χρήστο. Εδώ δίπλα σου. Ο Χρήστος Αντωνιάτης, έλα κοντά μου. Λέγεται και ο δίσκος, και
κυκλοφόρησε πέρσι. Λοιπόν, ναι, να σε δώσω όμως τώρα εγώ, γιατί. Να σε δώσω. Θα σε δώσω τώρα εγώ. Δώστε, δώστε. Λοιπόν, με το που ήρθα λοιπόν στο πλατό, κυρίες και κύριοι, με έβαλε να κάτσω για να μην είμαι έτσι. Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν πιάνετε το υπονοούμενο. Αλήθεια. Και ξανακάθομαι. Θεωρήσω ότι. Έλα, όχι, δεν στέκεσαι. Δεν στέκεσαι. Εγώ, εμένα μου αρέσει που στέκεσαι. Και να βάζει στην αγκαλιά μου. Μα να σου πω, δεν είναι τόσο ψηλό όσο πιστεύει. Ακούτε εσύ. Με ένα 60 και το κάθε. Τον κάθε πόντο τον αξιοποιώ. Μια χαρά. Και εγώ επίσης. Λοιπόν, όχι, αστείευαμε τώρα. Ειλικρινά, όχι, τώρα δεν αστείευαμε. Δεν στέκεσαι. Σε παρακαλώ, δεν στέκεσαι λίγο. Έλα μου, άντε. Δέστε εδώ ένα λεβέντι που φέραμε σήμερα στο στούντιο. Έλα, έτσι λες και είμαστε νηφικοί τέτοιο. Είναι φωτογραφία γάμου αυτή. Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Ο τελευταίος σου δίσκος. Θα εμφανιστείς πρώτα απ' όλα με την Εύφη Θόδη. Την αγαπάμε, την Εύφη Θόδη. Ήρθε εδώ και μας τον γκρέμισε το μαγαζί. I know, I know. Α, you know, και εσύ από έξω είσαι. Ναι, είμαι από. Πέδεσα. Απέρασε. Από το γονιό του μπαμπά μου. Λοιπόν, για πες μας τα νέα σου. Λοιπόν, θα είμαστε. Ξεκινάμε την Πέμπτη στο Καν-Καν. Σε ένα πρόγραμμα το οποίο τα έχει όλα. Είναι η Εύφη Θόδη επικεφαλής. Εγώ και μαζί μας είναι και η Τίνα Τράκου και πλήθος νέων αξιόλογων παιδιών. Τίνα Τράκου, νόμιζα Τίνα Τάρνερ θα έλεγες. Η Τίνα Τάρνερ ήταν να έρθει εδώ, αλλά είχε ένα μικρό πρόβλημα, δεν τέριαζε η ημερομηνία. Και θα έρθει άλλη φορά. Άλλη φορά, ίσως next year. Ίσως next year. Ή last year. Ίσως next year. Και εσύ διεθνή καριέρα. Εντελώς όμως. Εσύ είσαι κάτι στο Ολύμπικο. Ξεκίνησα από Έδεσα και. Οτιδήποτε παρά έξω δεν είσαι. Ειδικά στο δοκόλπο του Μαλιακού. Εκεί αν δεν μιλάς αγγλικά δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Δεν Μαλιακός. Ναι, Μαλιακός. The golf of the golf. Παντρεμένος, έχεις κάνει κανένα παιδί, τίποτα, κάτι να έχουμε μάθει για σένα. Ελεύθερος και ωραίος. Ελεύθερος και ωραίος. Άνοιξα μικρές περιμένουμε που λέει. Εδώ έχω εμείς λουλούδια. Λουλούδια βλέπεις. Και από εδώ και από εκεί είναι στεροπονικό το θέμα. Παντού. Λοιπόν, τι θα μας πει σήμερα να μας ανεβάσεις λίγο ψυχολογικά. Γιατί έχετε ανάγκη. Όλοι το έχουμε ανάγκη. Εγώ πάντως με το που μπήκα εδώ πέρα είδα αυτό το σκηνικό και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Είναι πολύ ευχάριστο και ειδικά τώρα όταν βλέπεις τα κορίτσια εδώ πέρα. Αναβαθμίζεσαι ψυχολογικό. Είδες σε τι εργασιακό περιβάλλον είμαστε. Ξηράφι που χαράξω το όνομά μου. Μωρό μου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πει κάτι φωτεινή. Τον είδες όμορφο άντρα. Μπορώ να πω ότι ο Χρήστος, επειδή από το καλοκαίρι, στα πλαίσια των καλοκαιρινών του εμφανίστηκε και στην Καλαμάτα, την πόλη μου. Α, Καλαματιανή είσαι, πουλάκι. Βέβαια. Και τους ξεσήκωσε όλους. Και φυσικά υπήρξε σε φωτεινή ψυχή τον πρώτο κάθε βράδυ. Ήμουν στο Μπουζουκιά. Δεν θυμάσαι. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Να είμαι ειλικρινής. Σου πέρασε παρασκευή. Καλά, συγγνώμη, Χρήστο μου, είσαι τόσο συμπαθητικός άνθρωπος. Προσγειωμένος, ούτε καλά μια είδα απ' έξω παρκαρισμένα τίποτα. Φήμες. Τη θαυμάστρια σου δεν τη θυμάσαι. Με δέχτηκε όμως το καμαρίνι του. Τα έκανα όλα αυτά. Ναι. Πώς, αλήθεια, πώς έχεις κάνει ποτέ δεσμό με θαυμάστρια. Δεσμό. Σχέση. Κοίτα, με την έννοια που το θέτεις στο θέμα, όχι. Μόνο με ανθρώπους που δεν σε θαυμάζουν κάνεις σχέσεις. Αυτό είναι ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Ότι με την ευρύτερη έννοια του ότι σαφώς και με θαύμαζε σαν καλλιτέχνη η κοπέλα που είχα θεσμό, ναι, okay, έχει γίνει. Αλλά με την έννοια του ήταν κάποιος, κάποια φαν που ήρθε και σαν τρελή να πάρει αυτόγραφο και μετά έγινε σχέση, δεν έχει συμβεί. Συνήθως γίνεται με κοπέλες οι οποίες ναι, είναι στο μαγαζί, είναι γύρω στο περίγυρό μου, όπως συμβαίνει άλλωστε με όλο τον κόσμο. Αλλά το παίζουν λίγο δύσκολο. Πώς αισθάνεστε όταν έρχονται τα κοριτσάκια εσείς τραγουδιστές, γιατί αυτό πραγματικά το έχω απορία. Και έρχονται έτσι τρελαμένα και άκαιο και. Σαν και σένα. Ναι, εντάξει. Υπάρχει ωραίο πράγμα. Ναι, και σου λένε δώσε μας ένα αυτόγραφο, σε παρακαλώ, είσαι πολύ όμορφος και τα λοιπά. Νιώθετε άσχημα, νιώθετε καλά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ντροπή για έναν καλλιτέχνη ο οποίος θέλει να προβληθεί, θέλει να κάνει καριέρα, θέλει να έχει σουξέ, θέλει να είναι διάσημος. Μετά μόλις του προκύψει αυτό. Εάν του προκύψει, να βάζει γυαλιά, ας πούμε, και να κρύβεται. Γι' αυτό ο Χρήστος σήμερα που ήρθε χωρίς γυαλιά, χωρίς καπέλα. Όχι, φοράω γυαλιά, αλλά στον ήλιο. Στον ήλιο. Όχι, ο μαγαζί. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να μας πεις και ένα τραγουδάκι. Wow, γιατί πάμε. Περιμένουμε πώς και πώς. Ελάτε να πάμε στην ωραία σου ορχήστρα. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Όλα Καλά. Τι κάνετε, είστε καλά. Τι θα ακούσουμε τώρα.
ακούσουμε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραία, να πω και τους φίλους μου να έρθουν που θέλουν να χορέψουν. Όλοι, όλοι και όλες. Είναι χορευτικό το πρώτο. Το πρώτο όχι. Το πρώτο όχι, οπότε καθίστε και θα σας φωνάξω μετά. Κυρίες και κύριοι, Χρήστος Αντωνιάδης. Πάμε. Όνειρο ήσουνα που τέλειωσε νωρίς κι ως αγάπησα εγώ από βραδείς πρόσω στο φως όλα σκορπίσαν τις αμυγείς όλα τα πήγανε. Όνειρο ήσουνα μ' απόψε θα το δω εσύ να έρχεσαι να έρχομαι κι εγώ. Αυτή την ώρα πάντα μονούμε να ζω όσ' αγαπήσαμε. Πώς κυλάει μακριά σου κάνε τη ζωή, όποιο δρόμο και να πάρω πάντα είσαι εσύ, γέλαγες εσύ κάποια Κυριακή και μοιάζει η ζωή να είναι μια γιορτή. Όνειρο ήσουνα που τέλειωσε νωρίς κι ως αγάπησα εγώ από βραδύ μπροστά στο φως όλα σκορπίζαν της αυγής όλα χαθήκανε. Όνειρο ήσουν απ' απόψε θα το δω εσύ να έρχεσαι να έρχομαι κι εγώ. Αυτή την ώρα πάντα μόνο με να ζω όσ' αγαπήσαμε. Όνειρο ήσουν απ' τέλειωσε νωρίς αγάπησα εγώ από βραδείς μπροστά στο φως όλα σκορπίσαν της αυγής όλα καθήκανε. Όνειρο ήσουν απ' απόψε να το δω εσύ να έρχεσαι να έρχομαι κι εγώ. Αυτή την ώρα πάντα μόνο με να ζω πως αγαπήσαμε. Μπράβο! Μου έχει κάνει μάτια, με κρατάει κοντά της. Αγαπώ τα χαδιά της κι όλα τα ψέματα της. Wow. Μου λέει λόγια και με ζαλίζει. Μετά μ' αφήνει, με βασανίζει. Αλλού γυρνάει και ξενυχτάει. Μετά σε μένα τηλεφωνάει. Το έχεις, το έχεις. Τα κάνει όλα για να με τρελαίνει. Τα κάνει όλα για να τη ζηλεύω. Τα χαδιά της κι όλα τα ψέματα της. Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πως είναι ενοχή. Ποιος μπορεί να δικάζει καρδιά μου το χθες το γιατί. Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πως είναι ενοχή. Ποιος μπορεί τα κλεμμένα φιλιά αν δεν έχει γευτεί. We'll be right back.
τίποτα δεν μας φτάνει. Με το ταξίδι της καρδιάς ο πόνος θα πεθάνει. Έλα πάρε με να πάμε σε ταξίδια μυστικά. Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πως είναι ενόχη? Ποιος μπορεί να δικάσει η καρδιά μου, το πες το γιατί? Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πως είναι ενόχη? Ποιος μπορεί να με μένα φιλιά αν δεν έχει γευθεί? Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πως είναι ενόχη? Ποιος μπορεί να δικάσει η καρδιά μου, το πες το γιατί? Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πως είναι ενόχη? Ποιος μπορεί τα κρεμμένα φιλιά αν δεν έχει? Ποιος κλαίει τώρα, ποιος? Ποιος κάνει σαν τρελός? Ποιος ξενυχτάει τα βράδια για τα δικά σου χάδια? Ποιος κλαίει τώρα, ποιος? Ποιος κάνει σαν τρελός? Ποιος ξενυχτάει τα βράδια σου καλιά? Ποιος? Και που να δεις τι λέει τώρα, που να δεις τι σκέφτεται, που να δεις τις δύο η ώρα, ποιος την επισκέπτεται? Έλα! Περνάει φάσεις, έχει ακμή και παρακμή. Τρέχει στο τρένο να προφτάσεις και γίνει έτσι κατεβή. Και που να δεις τι λέει τώρα, που να δεις τι σκέφτεται, που να δεις τις δύο η ώρα, ποιος την επισκέπτεται? Που να δεις τι λέει τώρα, που να δεις τι σκέφτεται, που να δεις τις δύο η ώρα, ποιος την? Άλλο μην το νοιάζεσαι, βγάλει απ' το μυαλό σου πια, δεν τη χρειάζεσαι και μη θυσιάζεσαι. Χωρίσα και δεν χωρίσα, όσες άλλες κι αν χωρίσα, ένα βήμα προχωρήσα, πάλι σε σένα. Χωρίσα και δεν χωρίσα, όλα σου τα συγχωρήσα και στο τέλος τιμωρήσα. Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγαπές. Μαζί σου νιώθω τόσο δυνατός. Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγαπές. Εσύ είσαι ο τελευταίος μου σταθμό. Ξενυχτάδικα είχα ξεπέσει και σε αγάπες που κρατούσαν μια βραδιά. Μα στην καρδούλα σου βρήκα μια θέση για να μην πέσω μες στη λάσπη άλλη φορά. Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Μαζί σου νιώθω τόσο δυνατός. Εδώ. Είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Εσύ είσαι ο τελευταίος μου σταθμός. Εγώ
δεν έζησα και έλεγα σούσα το πιο μεγάλο ερωτά μου στη ζωή. Μα ήταν ψεύτικο ότι αγαπούσα, ως που σε γνώρισα και μ' άλλαξες εσύ. Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί σου νιώθω τόσο δυνατός. Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, εσύ είσαι ο τελευταίος μου σταθμός. Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί σου νιώθω τόσο δυνατός. Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, εσύ είσαι ο τελευταίος μου σταθμός. Μπράβο Χρήστο! Είσαι φανταστικός! Είσαι φανταστικός! Ναι, μωρό μου. Έχω ελπίδες. Θέλουμε κι άλλο, δεν θέλουμε κι άλλο. Λοιπόν, μπορώ να ρωτήσω, μπορεί να συνεχίσει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά κι άλλο. Καλά, είσαι φανταστικό. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, και έχουμε εδώ τον πολύ αγαπημένο μας καλεσμένο σήμερα, τον Χρήστο Αντωνιάδη, ο οποίος θα μας γοητεύσει κι άλλο με τη φωνή του. Την παρέα μας και έχουμε στείλει το κάτι δεν σας λείπει, κάτι σας λείπει, κάτι σας λείπει, ξέρω εγώ τι σας λείπει, ο Δημητράκης μας. Ο Δημητράκης μας λοιπόν πήγε να επισκεφθεί τους τελευταίους λουόμενους, τους τελευταίους κολυμβητές, τους πολύ θαραλέους ανθρώπους και ήταν να το στείλουμε στο Καβούρι, να γίνει πρώτη μούρη στο Καβούρι, αυτός πήγε στο Φάλιρο. Δεν πήγε τώρα, στο Καβούρι. Όχι, δεν πήγε στο Καβούρι, έτσι μαθαίνω τώρα, για να δούμε τι κάνει εκεί. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα σας. Έτοιμος για μπάνιο. Ποιος είσαι ο James Bond. Τι κάνεις, τον πορτιέρι στην παραλία κάνεις. Μ' ακούτε, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι. Λοιπόν, ήταν ένας άλλος τύπος εκεί πέρα που μου το έπαιζε μούρι και του λέω φίλε πάω αλλού. Και έτσι ήρθα στο Φάλιρο. Λοιπόν, είμαστε στο Φάλιρο τώρα, στην παραλία απέναντι από το ξενοδοχείο Ποσειδώνας. Ο καιρός είναι έθριος, ηλιόλουστος. Ποσειδώνας και εσύ. Στους 26 βαθμούς. Είσαι ο Θεός της θάλασσας, Δημήτρη. Μιλάω. Όταν μιλάς, δεν ακούς. Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο στο. Αυτές τις μαγκές τις κάνεις από μακριά, Δημήτρη. Από κοντά τελείως διαφορετικά. Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο όπως σας είπα. Και νομίζω ότι είναι ώρα να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας. Τα γυαλιά σου τι έγινε. Μα συναντήσουμε που είμαστε εδώ. Λοιπόν. Τα γυαλιά σου. Μαζί μας έχουμε την Γεωργία. Είναι σιθρού. Παπαστρία, Γεωργία Τσιγκάνη. Και τον κύριο. Χειμερινό κολυμπητή. Τον πρωτεργάτη της χειμερινής κολύμβησης. Πρωτεργάτη. Ο κύριος Νίκος. Από τα 14 μου. Ακούτε εδώ. Είμαι 60. Ξέρω όλη την ιστορία της παλαιότητας. Ξέρω όλους τους χειμερινούς κολυμπητές. Λοιπόν, πείτε μας κύριε Νίκο, για ποιο λόγο κάποιος πρέπει να κολυμπάει και το χειμώνα. Όταν έχει ψυχικά προβλήματα. Α, Δημήτρη, κάτι για σένα αυτό. Λύσει. Μπορεί να πέσει μέσα στη θάλασσα, να αφοσιωθεί με τη θάλασσα, να βγει έξω, να κάνει ένα αθλητισμό με την άρισκη, με τη ρακιτούλα του, που υπάρχουν αξιόλογα άτομα στο πάτη και να γίνει μια σύσσωμη παρέα. Για να ρωτήσουμε όμως τη Γεωργία. Και εμείς θέλουμε, και εμείς θέλουμε. Έτσι όπως το είπε ο κύριος Νίκος, να πέσει στη θάλασσα, μου φάνηκε μέρα κάπως. Όχι να ανοίγει. Μα και να πέσει. Ποιο θα του σώσει, η Γεωργία σώζει κύριε Σιγκύρη. Έχει σώσει μέχρι στιγμής 40 άτομα. Μέσα στα 4 χρόνια που δουλεύει. Μέσα στα 4 χρόνια που δουλεύει. Μόνο χειμερινοί κολυμπητές είναι εκεί πέρα. Δημήτρη Μακούς. Δημήτρη Μακούς. Δημήτρη, συγγνώμη. Γιατί ρωτάω εγώ τώρα. Τα έχει πάρει. Έλα, γύρω στο στούντιο και τα λέμε. Φάρω του δεκάδε Αττική. Γνήσιου παράνομου. Περήφανος του δεκάδες. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε. Είναι μόνο χειμερινοί κολυμβητές εκεί πέρα ή έχουν απομείνει και μερικοί καλοκαιρινοί. Έχουν ξεχαστεί και μερικά καλοκαιρινοί, αυτό εννοείς. Κύριε Νίκο. Με την πρώτη βροχούλα εξαφανίζονται τα σύμπαντα. Το μόνο που μένουν στον Πάτη και εγώ στο Ποσειδώνα.
Κανένα άλλο δεν υπάρχει. Και η Γεωργία. Αλλά βέβαια όταν έχει ήλιο, μαζεύονται πολύ από του τελευταίου καλοκαιρινού κολονιστέ. Οπότε σήμερα έχει ήλιο και έτσι βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλού από το καλοκαίρι. Έχει κόσμο. Τώρα για εμά είναι κόσμο έδο. Μπορούμε να ζητήσουμε. Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, σα ακούω, κυρία Πασχαλίδου, ναι. Κυρία Αναγνώστου, μπορείτε σας παρακαλώ να ζητήσετε από τον κάμεραμάν να ανοίξει λίγο το πλάνο να δούμε και τους υπόλοιπους εκεί που είναι στην παραλία της κυρίας και τους κυρίους. Ναι. Ο Διαμάντης τώρα κάνει την Να δούμε και το κουστούμι σου. Εσύ γιατί έβαλες κουστούμι πρωί-πρωί? Γιατί ήρθα για σοβαρό ρεπορτάζ. Δεν είμαι κανένας τυχαίος δημοσιογράφος. Εντάξει. Α, λοιπόν. Είναι ατυχαίος το γεγονός που φοράει κουστούμι. Πρέπει να το βγάλει. Να δεις και τη γραμμάτα. Δημητράκη, φυλάξου. Μπορείτε να ανοίξετε λίγο το πλάνο, Δημήτρη? Άνοιξε λίγο το πλάνο να δούμε. Λοιπόν, γιατί άλλο να συζητήσουμε τώρα εμείς? Έχετε άλλες ερωτήσεις που... Άμα έχετε άλλες ερωτήσεις... Είναι κρύο το νερό? Βοηθάει στη σύσφυξη? Δροσερό. Βοηθάει στη σύσφυξη το κρύο το νερό? Έτσι δεν είναι? Όχι, βοηθάει να σου φεύγουν οι εξάψεις. Είστε μέσα στην έξαρση, εσείς φαίνεται. Λοιπόν, ανοίξτε λίγο το πλάνο, ανοίξτε λίγο το πλάνο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Δημήτρη, να ρωτήσω εγώ κάτι. Από κάτω τι φοράς? Το χειμώνα. Τι φοράς από κάτω, Δημήτρη μου, τι φοράς από κάτω? Τι σκουφάκι φοράνε? Χειμερινό διπιτές. Χειμερινό. Ανοίξτε το πλάνο. Δεν φοράει κανένα. Α, ωραίος. Κουστούμι, γραβάτα και μαγιό. Μπράβο, Δημητράκη. Πώς είναι χειμερινικό διπιτές? Στιλιστικά άψογος ο Δημήτρης. Πώς τον βρίσκεται? Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε. Χειμερινικό διπιτές. Γλύσου, Δημητράκη μου, γλύσου, μη φοβάσαι. Γλύσου, Δημητράκη μου, γλύσου, μη φοβάσαι. Γλυκάξου. Να σε δούμε και να δούνε και την κομμάτια. Με το ψαλωτούμε και δεν πέσει μέσα. Όχι. Δημήτρη, για ρώτησε τους ανθρώπους, τους φίλους σου εκεί. Υπάρχει κίνδυνος να πιάσουμε κανένα, να αρρωστήσουμε αν κάνουμε μπάνιο σε τόσο κρύα θάλασσα? Σας ακούνε. Όχι. Αντίθετα, δεν πρόκειται να κρύωσετε ποτέ. Ποια ήταν η τελευταία φορά που κρύωσες, κύριε Νικό, πες τους. Τελευταία φορά που κρύωσα? Το 67 στο Μίγνα. Εγώ ποτέ. Μια μέρα που δεν είχε έρθει. Δεν άκουσα τι είπε, Δημήτρη. Κάποιον που δεν ξέρει, που δεν έχει κολυμπήσει πάλι το χειμώνα, πρέπει να προστατεύεται αυτός. Να προστατεύει τα αυτιά του όταν βγαίνει έξω ή όταν κρυώνει, νιώθει πολύ κρύο μέσα στη θάλασσα, νιώθει πολύ κρύο να βγαίνει αμέσως. Καταρχάς δεν είναι κρύα η θάλασσα μέσα. Αλλά τώρα δεν είναι κρύα, βέβαια. Το χειμώνα δεν είναι κρύα. Πότε είναι η πιο κρύα η θάλασσα? Πότε την έχουμε? Πότε είναι? Το Μάρτιο. Το Μάρτιο, εγώ φανταζόμουν μέσα στο χειμώνα. Το Μάρτιο που λιώνουν τα χιόνια. Για να ακούσουμε κάτι μας ρωτάει η κυρία Αλεξάνδρα. Λιώνουν τα χιόνια. Κύριε Δημήτρη. Και η θάλασσα είναι πιο παγωμένη. Είναι πιο παγωμένη, δεν σας ακούμε. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, αναρωτιόμαστε, εμείς ζηλεύουμε λίγο εδώ πέρα τώρα που είμαστε τόσο μακριά. Καλά κάνετε. Μη ζηλεύεις. Θα θέλαμε και εμείς τόσο να κάνουμε μια βουτιά όλοι μαζί. Αναρωτιέμαι απλά πριν κλείσουμε αυτή τη σύνδεση, μήπως θα μας κάνεις τη χάρη να κάνεις καμιά βουτιά ή μήπως... Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, είμαι έτοιμος. Θα κάνεις... Θα πει. Και επειδή είναι χειμερινή κολύμβηση, φοράω χειμερινό σκούφο. Αυτό είναι ειδική αποστολή, έτσι. Με το που κάλυψα θα μπει. Αποστολή, Γεωργία. Αλεξάνδρα, πληρώνεται εξτρά για αυτό ο άνθρωπος? Από ό,τι ξέρω, όχι. Θα πληρωθεί, δεν πληρώνεται. Είπα τη μαγική κουβέντα, όπως έτσι. Ναι, δείτε. Βλέπουμε ένα δύο-τρία πάμε. Το Δημήτρη να δούμε. Αθλητικό και χειμερινό σώμα. Η καρδούλα το ξέρει. Έλα, μπες. Όχι, μπες μέσα. Μπες μέσα. Την πάτησε. Μπες μέσα. Έλα, Ποβιδιάρη. Μπράβο Δημήτρη, αυτό είναι Δημήτρη μας, κυρίες και κύριοι. Δεν διστάζει ποτέ, δεν φοβάται τίποτα. Κάνει τέτοιες φοβερές βουτιές. Μπορείτε και εσείς να πάτε δίπλα για το Φάληρο, αν μένετε στην Αθήνα. Παντού υπάρχει θάλασσα. Λίγη και παιδιά. Έζησε. Ευχαριστούμε. Ζει ο Δημήτρης. Και πολύ σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας. Ξανάρχεται. Τι, έρχεται! Έρχεται, παιδιά, πω. Πλάκα η θάλασσα δεν είναι καθόλου κρύα. Το μικρόφωνο με το μικρόφωνο. Σπουτσάκι δεν θα χρειάζονταν, μ' ακούτε ακόμα εσείς? Ζεις, Δημήτρη, εσύ μας οδηγείς. Να το χαλάσω. Με τέτοιο αθλητικό σώμα και αν... Λοιπόν,
Ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Νίκος τι είναι κολλητός σου, Δημήτρη? Ο κύριος Νίκος, κύριε Νίκο. Δεν είναι κολλητός σου, Δημήτρη. Θα γίνεις. Απλώς του λέω ότι είναι αλήθεια. Ότι είναι τι? Την αλήθεια. Αθλητικό σώμα. Ωραίο παιδί. Καρδιά λιονταριού. Πρέπει να κολυεμπάει και το κοιμάει, να μην το σταματήσει καθόλου. Ωραία. Χωρίς φόρμες, χωρίς τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκο. Δώστε του και κανένα τούβλο. Να το έχει. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε εσένα και την παρέα σου εκεί πέρα στο Φάληρο. Να είναι οι άνθρωποι καλά και θα δοκιμάσουμε και εμείς τη χειμερινή κολύμβηση. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, ξέρετε, θα μάθουμε να κάνουμε κάτι πολύ... Εγώ νομίζω ότι αυτό θα συγκλονίσει πραγματικά. Δεν χρειαζόμαστε ούτε μαχαίρια, ούτε ψαλίδια, ούτε τίποτα να κάνουμε, ξέρετε, lifting. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ απλά. Θα μας μάθει ο κύριος Τάκης Καβαλιαράτος να κάνουμε lifting από το ψυγείο μας, από τον κήπο μας. Για κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, γιατί σας ενδιαφέρει όλους αυτό. Λοιπόν, lifting με ειδική κρέμα με βότανα από το ψυγείο μας. Τάκη μου, καλώς ήρθες. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλώς. Σε βρήκα. Λάμπεις όπως πάντα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε εγώ την καλημέρα μας στην Κύπρο. Την καλημέρα στην Παμπίτσα. Την κυρία Παμπίτσα μας, το είπαμε. Παμπίτσα μου, λείπεις, αλλά δεν πειράζει. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα, τρία βότανα. Έχουμε τρία βότανα. Τρία θαυματουργά βότανα, τρία υπέροχα βότανα. Και πρέπει να πω ότι η σημερινή ιστορία που κάνουμε είναι μετά από πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Μα πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Ξέρω, μας έχουν πάρει άπειρα τηλεφωνήματα. Κοίταξα, κοίταξα να καλύψω όλες τις ανάγκες και αυτή η συνταγή που θα δώσουμε δεν είναι μόνο μια συνταγή lifting με βότανα που θα δώσουμε για τις κυρίες και για τους κυρίους. Και για τους κυρίους, βέβαια. Βέβαια. Αλλά είναι μια συνταγή που μπορεί να φορεθεί από τον ήπιο των μηνών μέχρι τα άτομα τα μεγάλης... Lifting από νήπια. Θα το δείτε, έχει ποικιλία η ιστορία. Έχει μεγάλη ποικιλία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τρία βασικά βότανα. Το πρώτο βότανο είναι η καλέντουλα. Η καλέντουλα είναι αυτή εδώ. Φέραμε από το χτήμα για να βλέπει ο κόσμος καλύτερα και να ξέρει περίπου ποια είναι η καλέντουλα. Πολύ όμορφα χρώματα. Είναι τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι το βότανο αυτό έχει... είναι θαυματουργό. Έχει ιδιότητες αναπλαστικές. Έχει μικροβιοκτόνες ιδιότητες, έχει ιδιότητες, δηλαδή να πούμε κάτι πολύ απλό. Κάποιος του ποράνε τα ούλα ή ματώνουν τα ούλα. Μπορεί να κάνουμε ένα φέψιμα με την καλέντουλα και να κάνει ένα τσάι και αυτό το τσάι, με αυτό το τσάι να κάνει πλύσεις. Και είναι για στοματίτιδα, για ταούλα, για αυθές, για όλα αυτά τα πράγματα. Απλά το βράζουμε ακριβώς. Ακόμη, για τις γυναίκες που είναι στην αρχή της εμμηνουρίσεως, τα κοριτσάκια τα μικρά, και για την μεγαλύτερη ηλικία που είναι πλέον η εμμηνόπαυση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θαυματουργές ιδιότητες, γιατί έχουμε συστατικά πάρα πολύ καλά, τα οποία είναι φυτικές ορμόνες. Ωραία. Έχουμε στυπτικές και αναπλαστικές ιδιότητες και ίσως είναι από τα λίγα βότανα που έχουν αυτή την ποικιλία, γιατί έχουμε και μια κολλώδη ουσία. Αν πιάσεις την καλέντουλα, πιάσεις την να δεις λίγο σαν να κολλάει. Πρόσεξες, αυτή η κολλώδη ουσία βοηθάει πάρα πολύ για να γίνεται το lifting και όλα τα άλλα συστατικά που έχει η καλέντουλα μας. Φεύγουμε από την καλέντουλα και ερχόμαστε στο μάραθο. Ο μάραθος είναι με 22 αναγνωρισμένα θεραπευτικά συστατικά, τα οποία δίνουν πολύ ωραία ανανέωση στο δέρμα, μα πάρα πολύ ωραία. Θέλεις να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, ναι. Εκτός από τις κομπρέσεις που μπορεί να κάνει κανείς με αφέψιμα στα μάτια, δηλαδή να βράσουμε, να το κάνουμε τσάι, όπως το προηγούμενο που είπαμε με την καλέντουλα. Μπορεί θαυμάσια να πάρει τα πρηξίματα των ματιών, οι κομπρέσες, αυτές που θα κάνουμε, το βράζουμε, να είναι λοιπόν, το βράζουμε. Βέβαια να κρυώσει λιγάκι. Δεν πάντοτε δεν είναι δυνατό να κάψουμε τα μάτια μας. Ακριβώς, όχι να τα κάψουμε, αλλά καλύτερα δεν είναι όμως οι κομπρέσες να είναι κρύες. Είναι καλύτερα αν έχουμε ένα δέρμα που είναι εντάξει και δεν έχουμε πρόβλημα με ευριαγγίες. Αν έχουμε πρόβλημα με ευριαγγίες, δεν πρέπει να είναι κρύες, πρέπει να είναι σε φυσική θερμοκρασία. Αν το πιούμε αυτό, αν κάνουμε τσάι με το μάραθο και το πιούμε, σε τι βοηθάει? Είναι πάρα πολύ καλό για το στομάχι, είναι πάρα πολύ καλό για τα πρηξίματα και για τις περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε καλύτερη χόνεψη. Ωραία. Επίσης, κάτι καταπληκτικό είναι το εξής.
Το φίδι όταν θέλει να κάνει ανανέωση στο δέρμα, ακούγεται άγρια αυτό που λέω, ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Είναι και όταν... ο κύκλος της φύσης αυτό. Είναι βέβαια και ο κύκλος της φύσης ακριβώς. Και όπως ξέρουμε, όλα τα ζώα ζητούν να βρουν αυτό το βότανο που χρειάζεται για οποιαδήποτε περίπτωση και όποιο πρόβλημα έχουν. Οπότε όταν τα φίδια κάνουν απολέπιση. Ακριβώς, πάνε και τρώνε μάραθο, γιατί έχει, όπως είπαμε, ανανεωτικές ιδιότητες. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο ωραίο. Οπότε κάνει δικό του lifting. Κάνει ένα δικό. Παίρνει τα συστατικά, ακριβώς παίρνει την υγρασία που χρειάζεται, αποβάλλει το έξω δέρμα και εμφανίζεται καινούριο. Αυτό λοιπόν είναι το μάραθο. Έτσι το έκοψα για να το έχουμε σαν εικόνα. Όλη η Ελλάδα, τα πάντα, όλα τα σημεία είναι γεμάτα από μάραθο. Είναι πολύ εύκολο για να βρεθεί ο μάραθος. Έχουμε λοιπόν τώρα το κυπαρίσι, τα κυπαρισόμυλα. Πρόσεξέ με, η συνταγή που λέμε τώρα με τα κυπαρισόμυλα είναι μια συνταγή η οποία γίνεται με τα φρέσκα κυπαρισόμυλα και με τις κορφές. Όταν λέμε κορφές εννοούμε αυτά εδώ τα κομμάτια. Mm. Αυτά τα σημεία εδώ τα οποία τα κόβουμε και τα οποία έχουν τα ίδια συστατικά. Εδώ, εδώ το έχουμε αλέσει. Όπως βλέπεις αυτά εδώ για να μην έχουμε πρόβλημα με το μούλτι, με το μίξερ και ίσως δημιουργηθεί πρόβλημα στο μηχάνημα, τα έχουμε κοπανίσει στο ουδί. Mm. Και τα έχουμε φέρει έτοιμα, έχουμε 5 κομμάτια πάρει από αυτά τα κυπαρισόμυλα και έχουν πραγματικά θαυματουργές ιδιότητες. Έχουν στυπτικές, αντισηπτικές και ανανεωτικές ιδιότητες και αυτή η κολώδης ουσία που έχει μέσα το ριτίνι είναι αυτό που βοηθάει στις αγιοσυσταλτικές ιδιότητες που έχει. Είναι πολύ καλό για φλεβίτιδες, είναι πολύ καλό για μπάνιο, για ποδόλουτρο. Όταν έχουμε πρόβλημα και κουράζονται τα πόδια μας, μπορούμε σε ζεστό νερό να βάλουμε από αυτά και τα κυπαρισόμυλα και από τα σημεία αυτά και να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ποδόλουτρο για να ξεκουράσει τα πόδια. Ωραία. Και οι συνταγές επίσης που θα δημιουργήσουμε είναι και οι δύο συνταγές οι οποίες είναι για όλα αυτά τα οποία είπαμε, κάνει ένα lifting στο δέρμα και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Ωραία. Να έρθουμε λοιπόν στη συνταγή μας. Ακριβώς. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν την καλέντουλα. Βάζουμε μία κούπα του τσαγιού από καλέντουλα και βάζουμε εδώ τη μισή καλέντουλα. Την άλλη μόνο μισή το άνθος βάζουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πάντα. Εγώ για να φαίνεται και να έχουμε καλύτερη εικόνα έβαλα το άνθος και έβαλα τα σημεία αυτά τα οποία είναι με πάρα πολλά συστατικά. Mm. Έβαλα λοιπόν στο ένα και βάζω και στο άλλο. Και έχουμε δύο συνταγές. Η μία θα γίνει στα λιπαρά, βάζουμε ελαιόλαδο, αγνό ελαιόλαδο. Στα λιπαρά δέρματα. Όχι. Δεν είναι για τα λιπαρά δέρματα. Θα σας πω μετά αμέσως γιατί είναι. Γιατί βάζουμε το μάραθο. Γιατί το άκι μου κάνει δύο διαφορετικά. Το ένα θα βγει υδατικό με ροδόνερο και το άλλο θα βγει με ελαιόλαδο και θα είναι λιπαρό. Ωραία. Και θα πούμε γιατί το ένα και γιατί κατάλαβα το άλλο. Κατάλαβα τη διαφορά. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν το μάραθο. Πόσο μάραθο. Πάλι το ίδιο ένα φλιτζάνι του τσαγιού μάραθο. Μισό στο ένα, μισό στο άλλο. Μια ισομερία κατά κάποιον τρόπο. Και τελειώνουμε και με αυτό. Και βάζουμε και τα κυπαρισόμυλα, τα οποία τα έχουμε κονιορτοποιήσει, ναι, τα έχουμε αλέσει προηγουμένως και είναι έτοιμα για να μπορέσουμε να τα τοποθετήσουμε. Είναι αυτά που δείξαμε προηγουμένως. Τα βάζουμε λοιπόν και αυτά. Και έτσι. Αφού γεμίσουμε και το ένα και το άλλο, έχουμε μια ωραιότατη συνταγή γιατί προσθέτουμε και στο ένα και στο άλλο τις ίδιες ποσότητες και εδώ βάζουμε πλέον, παρακαλώ, ήθελες κάτι να κάνεις? Όχι, όχι, τίποτα. Λοιπόν, εδώ βάζουμε το λάδι. Ελαιόλαδο. Βάζουμε ελαιόλαδο αγνό. Το ελαιόλαδο, η ελληνική γη έχει καταπληκτικά προϊόντα, καταπληκτικά πόσο βότανα, βάζεις, όσο πάρει, δηλαδή το βάζουμε έτσι ώστε ακριβώς σκεπάζει, βλέπεις ότι έχω κανονίσει τη δόση. Α, λίγο και περισσότερο έχει μάλιστα, ναι. Δεν πειράζει, ναι. Το να πάει λίγο παραπάνω δεν ενοχλεί καθόλου. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι η μία συνταγή μας. Και το οποίο το, το ναι, κλείνουμε, το, κλείνεις, ναι, το κρατάμε 10 μέρες περίπου σε ένα δροσερό μέρος ή στο ψυγείο. Mm.
το κινούμε πότε-πότε, έτσι. Για να ανακατευτούν οι ουσίες. Για να ανακατευτεί, αν και τα βότανα έχουν τέτοια δύναμη μαζί με το ελαιόλαδο και όλα σιγά-σιγά παίρνουν τα πάντα που περιέχουν αυτά τα βότανα. Απορροφάνε δηλαδή και τις βιταμίνες, τις ιδιότητες. Απορροφάνε τα πάντα, τα αντιοξειδωτικά, τις βιταμίνες, τα στοιχεία που είπαμε που έχει κάθε ένα από αυτά τα βότανα και όλα γίνονται μία συνταγή. Δηλαδή το μεγάλο μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να παίρνουμε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε από τα βότανα, με συνδυασμό βοτάνων που ταιριάζουν το ένα με το άλλο. Ωραία, βάζουμε εδώ... λοιπόν αυτό στο ψυγείο ή στο δροσερό σημείο. Πάμε να κάνουμε τώρα το επόμενο. Η δεύτερη συνταγή μας μπαίνει ροδόνερο. Αυτό εδώ είναι ροδόνερο. Μίλησε το να δεις τι ωραία που μυρίζει. Δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι νερό από τριαντάφυλλα. Τριανταφυλλόνερο δηλαδή. Και το βάζουμε εδώ. Το οποίο ροδόνερο μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, μόνοι μας, στα σπίτια μας. Και μόνοι μας στα σπίτια μας, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο, βρίσκεται παντού. Να το αγοράσουμε. Πήρε τη δόση του, να βάλουμε και λίγο παραπάνω. Κοιτάζουμε να είναι λίγο χλιαρό. Mm. Το ροδόνερο δεν μένει τόσο πολύ μαζί με τα βότανα αυτά, μένει μόνο ένα 24ωρο ή ένα βράδυ ολόκληρο και έχει βγάλει τα συστατικά του. Ωραία. Είναι η μία λοιπόν, εντάξει. Η οποία είναι με λάδι, μένει 10 μέρες στο ψυγείο ή σε δροσερό νερό, ναι. Ενώ η άλλη με ροδόνερο που δεν είναι λιπαρή, μένει πόσες μέρες? Μένει ένα 24ωρο ή μπορεί να μείνει και 12 ώρες. Δηλαδή ένα βράδυ ολόκληρο και την επόμενη μέρα το σουρώνουμε, όπως επίσης και αυτό θα το σουρώσουμε μετά από τις 10 μέρες. Έτσι. Ωραία. Και αφού το σουρώσουμε έχουμε πλέον αυτό το προϊόν. Το αυτό οποίο... εδώ είναι αυτό. Το έχουμε ετοιμάσει και είναι αυτή η συνταγή. Είδες τι ωραία που μυρίζει. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις. Θα δοκιμάσουμε στο κορίτσι μας. Θέλω λίγο ακριβώς για να σου δείξω. Που το κορίτσι μας μόνο lifting δεν θέλει, αλλά αφού μας είπες ότι και σε νήπια μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, θα σου πω, θα σου εξηγήσω αμέσως μετά γιατί πρέπει να συμβεί αυτό. Εμείς βάζουμε λίγο για να εξηγήσουμε πώς ακριβώς γίνεται η συνταγή για να έχει το lifting κάθε γυναίκα. Μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Αν θέλετε, ξαπλώστε πάλι πίσω λίγο. Έτσι. Αισθάνεστε καλύτερα. Ναι. Πολύ ωραία. Βάζουμε λοιπόν έτσι, το περνάμε και πολύ κοντά στα μάτια, σε αυτά τα σημεία. Το υγρό περνιέται πάρα πολύ κοντά στα μάτια. Με το λάδι δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια. Με το λάδι κίνηση. Πρέπει να αποφεύγουμε την περιοχή των ματιών, γιατί είναι ευαίσθητη. Πρέπει να το τοποθετήσουμε, θα σας δείξω μετά με τις κινήσεις που χρειάζεται. Και βάζουμε και στο λαιμό, παντού. Έτσι. Και στο λαιμό πώς και στο καρέ. Νιώθεις? Είναι πολύ δροσερό. Δροσερό, ε. Δεν τζούζει τίποτα. Όχι μόνο δεν τζούζει, έχει και αναπλαστικές και αντιαλλεργικές ιδιότητες. Είναι, εκεί θα πούμε το μυστικό, σε λίγο. Το χρησιμοποιούμε λοιπόν σε όλο. Πόση ώρα τα αφήνουμε? Το πρόσωπο, αυτό στεγνώνει επάνω. Δηλαδή δεν χρειάζεται παραπάνω από 3 με 4 λεπτά για να στεγνώσει. Θα δεις ότι ώσπου να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε, θα έχει ήδη στεγνώσει για να μπορέσουμε να βάλουμε το λάδι. Όσο μπορούμε κοντά στο μάτι. Ούτε τραβάει το δέρμα, ούτε έχει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να το φορέσει η κάθε κυρία και ο κάθε κύριος, ακόμη και με αλλεργίες και με προβλήματα, με κοκκινίλες, με ερεθισμούς που υπάρχουν γύρω από τα μάτια. Πόσο συχνά όμως πρέπει να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το υγρό, ναι, και 3 και 4 φορές την ημέρα. Και να τα αφήνουμε πάνω να στεγνώνει. Ναι, κάνει ακριβώς επειδή έχει. Είναι αυτό με το ροδόνερο, έτσι. 3 και 4 φορές την ημέρα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το. Έτσι. Επειδή ριεφόν. Έχει αυτά τα συστατικά τα οποία κάνουν ένα lifting στο δέρμα, σηκώνουν το δέρμα και δίνουν την υγρασία που χρειάζεται, μπορεί να γίνει και 3 και 4 φορές την ημέρα και το αφήνουμε. Στο μάτι της έπεσε λίγο, αυτό θέλω να δεν ενοχλεί ακόμη και στο μάτι να πάει. Δεν ζουζιάζει. Μα καθόλου, σας σούζει καθόλου? Όχι. Καθόλου, καθόλου, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Για να δούμε και το λαδάκι. Το λαδάκι θα το δούμε μετά. Απλώς τώρα θα εξηγήσουμε γιατί είναι για όλες τις ηλικίες. Όλα αυτά τα συστατικά τα οποία περιέχουν αυτά τα στοιχεία που είπαμε είναι άκρος αντιαλλεργικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκαμα του μωρού. Όταν το μωρό συγκαίεται και είναι κόκκινο το ποπουδάκι του και όλα τα σημεία κτλ. Για αλλεργίες που έχουμε και τέτοια συμπτώματα. Αυτό που με έκανε να δημιουργήσω αυτή τη συνταγή είναι περισσότερα τα τηλεφωνήματα που είχα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατάκληση, οι οποίοι είχαν προβλήματα. Ξέρετε, όταν κανείς μένει πολύ καιρό στο κρεβάτι, έχει προβλήματα, ανοίγει κτλ. Είναι
ειδικά με την καλέντουλα, αλλά με όλα τα βότανα που χρησιμοποιήσαμε, πραγματικά φαρμακείο, ένα μικρό φαρμακείο. Δηλαδή σε αυτά τα άτομα τα οποία έχουμε αυτό το πρόβλημα, μπορεί να μπει προηγουμένως το υγρό στοιχείο και αμέσως μετά να μπει το λάδι για να έχουμε το αποτέλεσμα που ζητάμε. Το κατάλαβες? Φυσικά και το κατάλαβα. Επομένως είναι και για τα άτομα τα οποία είναι μιας κάποιας ηλικίας, χρειάζονται τη θαλπορία αυτή που χρειάζονται για να μπορέσουμε να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι καλύτερα. Πολύ όμορφα. Και ερχόμαστε στο λάδι, το οποίο είναι αυτό. Δεν παίρνω αυτό που δημιουργήσαμε σήμερα, παίρνω αυτό εδώ. Μετά από 10 μέρες λοιπόν, εδώ είναι έτσι το λαδάκι, ναι. Ναι, που είναι μετά από 10 μέρες. Και χρησιμοποιούμε, μπορείς να το βάλεις και στα χέρια σου. Ωραία, μήπως ότι... και κάνω λίγο lifting στα χέρια. Έπειτα, μου. Τα χέρια δεν χρειάζονται lifting, είναι μια χαρά. Μπορούμε, βλέπεις ότι σχεδόν έχει στεγνώσει. Ναι. Έχει απορροφηθεί. Αυτό το lift το οποίο θα ζητήσουμε στα άτομα μιας κάποιας ηλικίας είναι εδώ στο μετωπίο, στο δελτοειδή, σε αυτό το μη που θα μπορέσουμε εδώ να κάνουμε... Εδώ κάνουμε μια ρητίδα. Εδώ έχουμε μια ρητίδα. Σε αυτό, ναι. Εδώ βλέπεις, κάνουμε μικρές πιέσεις και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Ο μης αυτός τέμνει αυτή την πλευρά και έρχεται προς τα πίσω, προς την ευγενική μοίρα. Μπορούμε με αυτά τα δύο δάχτυλα... Θα κάνουμε αυτή την κίνηση προς τα έξω, ώστε να προς τα έξω ρητίδα, αυτή η κίνηση εδώ, εκτός από το ότι είναι πολύ καλό για τη ρητίδα, είναι πολύ καλό και για τον μονοκέφαλο. Δηλαδή εδώ επιμένουμε λιγάκι σε αυτά τα σημεία και θα έλεγα όμως να τελειώσουμε εδώ και μια άλλη φορά να πούμε τα περισσότερα στοιχεία, όχι μόνο από αυτό και την επόμενη συνταγή που θα δώσουμε στην επόμενη εβδομάδα. Γλυκέ μου Τάκη, σε γλυκιά ευχαριστούμε μου πάρα πολύ για αυτό το lifting. Το γρήγορο, το φθηνό που το έχουμε στους κήπους μας και στα ψυγεία μας. Κάντε το στο σπίτι, κάντε αυτές τις ωραίες, τις κυκλικές κινήσεις, τις προς τα πάνω και θα είναι θαυματουργό αυτό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά μαζί. Από εδώ η Σύση. Από τότε που δοκίμασε τις νέες συνταγές Whiskas, η ζωή μου έχει αλλάξει. Κάθε πρωί στις 6.30 ακριβώς. Μεγάλο γουργουριτό, ε! Και κάθε φορά που πάω στην κουζίνα, τάκ, 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 με ακολουθεί. Τι ρωτάω λοιπόν. Σύση, τι τρέχει, πεινάς. Δεν την είχα ξαναδεί να τρώει έτσι. Νέες συνταγές Whiskas, ακόμα καλύτερες, για περισσότερη ευτυχία. Δηλαδή περισσότερη ευτυχία και για αυτή και για μένα. Τα δαχτυλάκια τα πήραμε από τη μαμά. Τα χυλάκια τα πήραμε από τη μαμά. Τα πατουσάκια τα πήραμε από τη μαμά. Και όλα τα υπόλοιπα τα πήραμε... από τα Τζάμπο Μπεμπέ. Τώρα τα βλέπετε όλα διπλά. Με κάθε αγορά από τα επώνυμα δερμάτινα στα Anthys Leather, σας κάνουμε δώρο δερμάτινα ρούχα ίσης αξίας. Δερμάτινα Anthys Leather. Ένα συν ένα δώρο και με 24 άτοκες δόσεις. Καλά, καλά, τα πάνε όλα καλά. Όλα καλά, καλά, τα πάνε όλα καλά. Φίλοι και φίλες, έχουμε τώρα άστρα. Πάμε να μάθουμε τι μας περιμένει. Σήμερα Νίκο Χορταρέα, χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Ναι, πιστεύω. Και έχω και μια φίλη που είναι Ταύρος και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θέλω οπωσδήποτε να μάθω για τα συναισθηματικά μου. Τι με περιμένει, τι προβλέπουν τα άστρα. Λοιπόν, σ' ακούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα σήμερα την υπόλοιπη μέρα. Μην ξεχνάμε ότι εχθές τα περισσότερα ζώδια είχαμε από ένα προβληματάκι λίγο πολύ, γιατί δεν έμεινε τίποτα. Άλλοι μαλώσαμε, άλλοι εκνευριστήκαμε, άλλοι χτυπήσαμε, άλλοι σακατευτήκαμε λίγο πολύ. Όλοι είχαμε κάτι καλό. Λοιπόν, εμένα από τον εκνευριόμενο μαλλί δεν λέω να στρώσει σήμερα. Δεν σου γιατί εδώ δεν. Κοίτα εδώ, εδώ, εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Σήμερα από αύριο είναι... το μαλλί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όλα είναι... δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει με όλα τα ζώδια, ξεκινώντας όπως πάντα για τους κρύους. Ένας κρυός που πραγματικά σήμερα θα πρέπει να προσέξει όσο γίνεται περισσότερα τη λεπτομέρεια. Μην κάνετε κινήσεις αν δεν είστε βέβαιοι 100% ότι πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό, για κάτι καλό δικό σας. Ενώ για τα οικονομικά συζητήστε με το άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος και από κοινού ίσως βρείτε τα επαγγελματικά σας προβλήματα. Στο συναισθηματικό τομέα, κάποιο πρόσωπο θα κάνει την εμφάνισή του και πραγματικά θα ταράξει τα ήδη γαλήνια νερά. Προσέξτε λίγο περισσότερο και μη στεναχωρείτε, ευχαριστώ, και μη στεναχωρείτε αυτούς που σας αγαπάν πραγματικά. 3, 12, 18 και 42 είναι τα τυχερά σας νούμερα. Και γρήγορα, γρήγορα πάμε στον Ταύρο. Ταύροι λοιπόν, τα βράκια σήμερα
Όχι στις βόλτες, μείνετε στο σπίτι, φροντίστε να ξεκουραστείτε. Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα, είστε αγχωμένοι. Τον τελευταίο καιρό όλο κάνετε κάτι και δεν μπορείτε να φτάσετε εκεί που θέλετε. Γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσετε με τον εαυτό σας, να βρείτε την άκρη και να μην επαναλαμβάνετε συνέχεια τα σφάλματα του παρελθόντος, προκειμένου να ανεβάσετε και τα επαγγελματικά. Γιατί λίγο πολύ τον τελευταίο καιρό όλο στις βόλτες, στις εκδρομές από εδώ από εκεί και τα επαγγελματικά τα αφήνουμε στην άκρη. Και το κακό είναι ότι τις εκδρομές και τις βόλτες δεν τις πάτε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. 29, 11 και Σκορπιός είναι ό,τι καλύτερο για εσάς σήμερα μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Για τα συναισθηματικά τους είπες. Ναι. Σκορπιός, έτσι. Ναι. Mm. Δίδυμοι λοιπόν, θα πρέπει να είναι δίπλα στους Σκορπιούς. Λοιπόν, δίδυμοι για τη συνέχεια. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πάρτε το σύντροφό σας και ας είναι μέσα της εβδομάδας, πάντε ένα ταξιδάκι. Αυτό το ταξιδάκι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να σας βγει σε επαγγελματική δραστηριότητα. Ό,τι ταξιδάκια σας βγουν, κάντε τα. Σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά και η επαγγελματική σας καριέρα θα έχει την ανωδική πορεία, όχι που θέλετε, που αν μη τι άλλο δικαιούστε. Ενώ για τα συναισθηματικά, συζητήστε με το πρόσωπο που εκτίθεται. Θα σας καταλάβει, θα δει ότι έχετε και άλλα προβλήματα εκτός από το πρόβλημα που σας έχει δημιουργήσει τον τελευταίο καιρό και θα είναι αρκετά επικέστατη απέναντί σας. 28, 30 και 7 είναι τα τυχερά σας νούμερα, ενώ απομακρυνθείτε όσο γίνεται περισσότερο από τους Σταύρους. Καρκίνος για τη συνέχεια, ένα ζώδιο που έχει ανοίξει το πορτοφόλι του και βάζει ο καθένας το χέρι του μέσα και παίρνει ό,τι βρει. Σφίξτε λοιπόν το πορτοφόλι σας, γιατί το μόνο που θα καταφέρει στο τέλος να έχετε φίλους οι οποίοι θα σας βλέπουν μόνο για τα οικονομικά. Και τέτοιοι φίλοι καλό θα είναι να μείνουν όσο πιο μακριά γίνεται. Σφίξτε το πορτοφόλι σας και μην κάνετε σπατάλες. Όχι να το μετανιώσετε αργότερα, δεν έχετε ανάγκη. Είναι μια χρονιά και η φετινή και η επόμενη και η μεθεπόμενη που στα επαγγελματικο-οικονομικά δεν πρόκειται να έχετε κανένα πρόβλημα. Αλλά γιατί να μοιράζετε λεφτά σε άτομα που πιθανόν δεν αξίζουν, ενώ για τα συναισθηματικά σας υπάρχει μια πιθανότητα να ψιλοεκνευριστείτε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, αλλά οι εκνευρισμοί δεν θα κρατήσουν περισσότερο από τις 2 με 3 η ώρα. Μετά από εκεί τα πράγματα θα είναι καλά και το βράδυ θα περάσετε ίσως και καλύτερα. Ευτυχώς, εμείς είμαστε στη δουλειά μέχρι τις 2-3 η ώρα. Εγώ τελειώνω νωρίτερα. Λοιπόν, τα τυχερά σας νούμερα είναι ό,τι τελειώνει σε 7, ενώ το ζώδιο που ταιριάζει απόλυτα με εσάς είναι υδροχός και ψαράκι. Για τους λέοντες, που είναι παραπονιάριδες και εκνευρίζονται χωρίς να υπάρχει λόγος, χαμηλώστε τους τόνους. Μη φωνάζετε, μη φωνάζετε, μη τζιρίζετε, μην τα βάζετε με όλο τον κόσμο. Λιονταράκια είναι, δεν είναι φωνακλάδες. Λοιπόν, φωνάζουν συνέχεια και το μόνο δεν μπορώ να γυρίσω κι άλλο με αυτή τη μύτη. Λοιπόν, τα λιονταράκια λοιπόν έχουν το κακό ότι εκνευρίζονται χωρίς να υπάρχει λόγος. Ηρεμήστε, χαλαρώστε και θα δείτε ότι θα βρείτε τον τρόπο και θα ξεπεράσετε αυτά τα μικρά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον επαγγελματικό τομέα. Για τον οικονομικό δεν μπορώ να πω ότι θα τα ξεπεράσετε, γιατί έχετε κάνει αρκετά μεγάλα προβληματάκια και καλά κάνετε και τα πληρώνετε τώρα. Το ίδιο όμως δεν θα έλεγα για τους Παρθένους. Ένα ζώδιο που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εκτός από σπατάλες σήμερα και αύριο. Αν σκέφτεστε να κάνετε κάποιες αγορές, είτε αυτό είναι ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, είτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε, αφήστε το για αύριο. Ό,τι κίνηση και να κάνετε, ό,τι αγορά και να κάνετε σήμερα, θα είναι αποτυχία. Δηλαδή, αν πάτε να πάρετε αυτοκίνητο, δεν θα βγει καλά. Αν πάρετε σπίτι, δεν θα σας αρέσει. Αν πάτε στο σούπερ μάρκετ, θα βγει λιγμένη κονσέρβα. Λοιπόν, είναι τόσο άσχημη μέρα για αγορές που καλό θα είναι να κάτσετε σπίτι. Να μην κάτσετε σπίτι όμως. Είσαι πάντα μόνος. Πολύ σκληρός με τους Παρθένους. Μα είναι κάτι που δεν υπάρχει πουθενά. Είναι είδος προς εξαφάνιση. Σαν την καρέτα καρέτα έχει γίνει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τα συναισθηματικά. Στον συναισθηματικό τομέα, αγοράστε και πουλήστε ό,τι θέλετε. Δώστε τον πραγματικό σας σε αυτό στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και σίγουρα δεν θα μετανιώσετε. 28, 29 και 34 τα τυχερά σας νούμερα, ενώ στα επαγγελματικά μία μέρα καλύτερη από τις προηγούμενες. Μην το βάζετε κάτω λοιπόν στον επαγγελματικό τομέα. Τουλάχιστον εκεί έχετε την εύνοια των πλανητών. Ζυγοί. Ζυγίζουν τα πάντα. Προσπαθούν πάντα να κάνουν αυτό που θέλουν και τον τελευταίο καιρό έχουν σκέψεις για αγορές, για αλλαγές, για μεγάλα ανοίγματα. Κάντε τα. Προσπαθήστε τα, τολμήστε τα και τα αποτελέσματα δεν θα είναι στενάχωρα. Αν σκέφτεστε να υπογράψετε κάποιο συμβόλαιο για σπίτι, για αγορά, για μαγαζί, για εργασία, για υπηρεσία, κάντε το. Σίγουρα 100% δεν πρόκειται να μετανιώσετε, δεν πρόκειται ποτέ να πείτε αμάν τι έκανα. Κάντε όποια κίνηση είναι αυτή που πρόκειται να έρθει μπροστά σας και τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που πραγματικά θέλετε. Στον αισθηματικό τομέα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα όμως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το άτομο που έχετε δίπλα σας στεναχωριέται και αγχώνεται συνέχεια. Μήπως φταίει η συμπεριφορά σας, μήπως ο τρόπος που φέρεστε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που φταίει. Πάντως καλό θα είναι να βρείτε
το λάθος ή το μειονέκτημα και να το αλλάξετε. Εάν σκέφτεστε να ανεβάσετε τα οικονομικά σας, ποντάρετε στο 2, στο 27, στο 29 και στο 4. Σκορπιός, εδώ τα πράγματα είναι... Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Λοιπόν, μην προσπαθήσετε με κανέναν τρόπο να κάνετε καταστάσεις, να φέρετε κοντά σας άτομα αν δεν είστε βέβαιοι ότι θέλουν πραγματικά το καλό σας. Ότι θέλετε εσείς αυτό που πρόκειται να πράξετε. Μην κάνετε κινήσεις για τις οποίες θα μετανιώσετε. Μην προτρέχετε στις κινήσεις που μπορείτε να κάνετε μετά από λίγο καιρό. Στον επαγγελματικό τομέα η κατάσταση είναι δύσκολη. Γι' αυτό καλό θα είναι να είστε αρκετά προσεκτικοί στο τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, επίσης καλό θα είναι να μην πιστέψετε ότι ξέρετε τα πάντα, ότι κάνετε τα πάντα σωστά. Γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προβληματίσετε το πορτοφόλι σας. Και είναι αρκετά προβληματικό να το συνεχίσετε ακόμα και τώρα. Ενώ για τα συναισθηματικά, συζητήστε πρώτα με τον εαυτό σας και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τα βρείτε και με το πρόσωπο που έχετε δίπλα σας. Νομίζω ότι η συμπεριφορά σας είναι όχι καλή ή τουλάχιστον αυτή που δικαιολογεί απέναντι στη συμπεριφορά του προσώπου που έχετε δίπλα σας. 29, 27 και άσπρο είναι ό,τι καλύτερο για σας. Φορέστε άσπρο λοιπόν και ίσως να έχετε περισσότερες κατακτήσεις. Τοξότης. Νομίζω ότι οι οικονομικές δυσκολίες που έχετε την τελευταία εβδομάδα θα συνεχιστούν για 2 μέρες ακόμα. Γι' αυτό φροντίστε, σφίξτε το πορτοφόλι σας. Έρχεται ο Χρήστος, μην κάνετε αγορές. Το ξόδι, έλα Χρήστο, κάθισε. Έλα, έλα, κάτσε. Χίλιοι καλή χώρα είναι, δεν λέει. Έλα να τα ξόδι, γι' αυτό ήθελα να ακούσω έτσι. Εδώ. Λοιπόν. Θα σου τα πει όλα τώρα ο λοιπόν, στον επαγγελματικό τομέα δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο. Προσπαθήστε λίγο να προσέξετε τα άτομα του επαγγελματικού, φιλικού, οικογενειακού περιβάλλοντος. Μην δέχεστε συμβουλές, κάντε αυτό που έχετε στο μυαλό σας και σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι θεματικά. Επίσης υπάρχουν πιθανότητες προς τις 20 με 28 του μήνα να σας γίνει κάποια πρόταση για πολύ πολύ αργότερα επαγγελματική. Δεχτείτε την και δεν θα το μετανιώσετε. Για τα συναισθηματικά τώρα. Υπάρχουν 3 πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για σας. Εσείς θα πρέπει να κάνετε τη σωστή επιλογή και να μην στεναχωρήσετε το ήδη υπάρχον πρόσωπο που τον τελευταίο καιρό έχει κάποιες αμφιβολίες ή για τα αισθήματά σας ή για τον τρόπο που φέρεστε. Ίσως τα επαγγελματικά, ίσως τα οικονομικά, ίσως άλλα προβλήματα έχουν δημιουργήσει μια άσχημη κατάσταση στο συναισθηματικό τομέα. Μπορείτε να την αλλάξετε, γιατί αν δεν την αλλάξετε, υπάρχουν πιθανότητες να αλλάξει το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει εσάς και δεν θα σας αρέσει καθόλου. Το ζώδιο που ταιριάζει απόλυτα με εσάς είναι ο καρκίνος και ο κρυός. Λοιπόν, εγώ καιρός για τη συνέχεια. Τι πάθατε? Τίποτα, κάτι για καρκίνο σου γι' αυτό. Εγώ είμαι καρκίνο και ο Νίκο. Άντε. Θα σα παντρέψω. Όχι, μα και οι τρει. Όχι, δεν. Όχι. Το αίσθημα είναι καρκίνο. Όχι, όχι. Τώρα όχι. Αλλά την περασμένη εβδομάδα. Όχι, πριν 2 λεπτά. Αν έχει περάσει εσύ, αγαπητοί μου. Λοιπόν, εγώ καιρό. Αισθηματικά ανοίγματα. Τι εννοώ. Μπορείτε να κάνετε ό,τι καινούριες γνωριμίες συναισθηματικές πρόκειται να σας βγουν στον δρόμο σας και δεν θα το μετανιώσετε. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι συναισθηματικές γνωριμίες οι οποίες δεν θα κρατήσουν πολύ. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα περάσετε καλά. Είναι μια μέρα που μπορείτε να την αφιερώσετε στον συναισθηματικό σας τομέα. Στον προσωπικό συναισθηματικό σας τομέα, χωρίς να σκεφτείτε καθόλου το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Γιατί ίσως γιατί το έχετε σίγουρο ή γιατί δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα. Καλό θα είναι και επαναλαμβάνω, περάστε καλά σήμερα συναισθηματικά. Δεν θα το μετανιώσετε. Ενώ για τα επαγγελματικά, εάν σας γίνει κάποια πρόταση, αφήστε τη για μετά από 3-4 μέρες. Γιατί αν πείτε ναι τώρα, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προβληματίσετε τον εαυτό σας. Και γιατί να τον προβληματίσετε, αφού μπορείτε να περάσετε καλά, για εσάς που τα κάνατε όλα μουσχημα. Υδροχόη. Λοιπόν, τι έπαθες καλέ. Λοιπόν, καινούργιες γνωριμίες. Δεν σας πιάνω, παιδιά. Όλοι οι υδροχόοι σήμερα, αύριο και μεθαύριο δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Πάρτε το καμάκι και βγείτε έξω. Ό,τι πετάει, κολυμπάει και περπατάει, μπορείτε να το χτυπήσετε. Και να το πιάσετε. Ωραία, ήταν γι' αυτό, ναι. Σίγουρα θα έχετε, έχετε την εύνοια των μελανιτών. Έχετε μια ωραία αύρα η οποία μπορεί να σας κάνει να περάσετε καλύτερα από ό,τι υπολογίζετε. Γι' αυτό φροντίστε καινούργιες γνωριμίες οι οποίες δεν πάει να πει ότι είναι μόνο αισθηματικές, οι συναισθηματικές, οι σεξουαλικές, μπορεί να είναι και επαγγελματικές. Εάν σας γίνει κάποια γνωριμία επαγγελματική, χαμογελάστε, πέστε ναι και αφήστε το για την επόμενη εβδομάδα και δώστε το στο κεφάλι. Είναι βέβαιο ότι δεν θα το μετανιώ. Μου αρέσει που το λέω. Σ' αρέσει και με κόβεις. Δηλαδή, αν δεν σ' άρεσε, μου βούλες το στόμα.
Λοιπόν, ψαράκια. Λοιπόν, ψαράκια για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, φορτώστε τις μπαταρίες, ξεκουραστείτε. Το να ξενυχτάτε όλη μέρα, το να γυρνάτε, να πηγαίνετε από εδώ, να πηγαίνετε από εκεί, το να κάνετε καταχρήσεις, τις οποίες δεν λέω ποιες είναι, δεν είναι ότι καλύτερο. Για φροντίστε να ηρεμήσετε λίγο, για ξεκουραστείτε λίγο περισσότερο, για δώστε περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας να ηρεμήσει. Φορτώστε τις μπαταρίες και είναι βέβαιο ότι από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα έχετε ένα τετραήμερο, δεν σας λέω τίποτα, και επαγγελματικό και συναισθηματικό, γιατί όχι και οικονομικό. Αυτό πρέπει να κάνετε, να προσέξετε λίγο τον εαυτό σας. Το ζώδιο που ταιριάζει απόλυτα με εσάς είναι ο ζυγός. Εδώ τελείωσε η σημερινή. Μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως, ό,τι θέλεις Χριστό. Θα πεις ένα τραγούδι βέβαια σε λίγο. Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσω κάτι που δεν το ξέρει μάλλον ο κόσμος. Ότι τόση ώρα δεν διαβάζετε τίποτα, έτσι. Μια πλή... δεν το ξέρει κανείς. Όλα είναι απ' έξω. Τίποτα. Απλώς γράφω τη σειρά, ζωδίων είναι. Τη σειρά των ζωδίων και αυτή. Με όχι γράμματα που διαβάζονται. Ναι, όχι. Γιατί τα γράμματα μου είναι ορνηθοσκαλίσματα. Γιατρού. Τι γιατρού. Αγράμματο. Λοιπόν, και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, γιατί έχω δει. Ναι, όχι, τα γράφουν όλα. Αν όχι όλα, κάποιες επικεφαλίδες. Και να θέλω, δεν μπορώ να γράψω. Για δύο λόγους. Ο Νίκος πρώτον, μας ότι είμαι πάντα, 50 χρονών και δεν βλέπω χωρίς γυαλιά. Εάν βάρω γυαλιά, θα δείξω τα 50 μου χρόνια. Οπότε δεν συμφέρει. Ναι, όμως έχεις μια ροή καταπληκτική και ο τρόπος αυτό θέλω να πω ότι το λέει. Κρύβω δύο-τρία πάλι, μην νομίζω τα λέω όλα. Το ότι τα λέει τόσο όμορφα, σαν να διαβάζει κάποιο τοκιού. Σαν να διαβάζει. Και είναι φοβερό το ότι τα λέει. Και έχει χιούμορ, δεν έχει χιούμορ. Λοιπόν, και τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα σα αρέσει αυτό που θα σου πω, αλλά εγώ το ζήλεψα. Λοιπόν, σήμερα ανακάλυψα ότι μάλλον έκανα λάθος επιλογή επαγγέλματος. Τι ήθελες να γίνεις αστρολόγος? Όχι, ένας επιτυχημένος αστρολόγος. Μπράβο, να γίνει. Μπράβο. Γιατί είδα το αυτοκίνητο. Και το ζήλεψα. Και παρκάρισες και δίπλα μου και περίμενα. Εγώ δεν ήθελα να βγω και δεν μπορούσα. Θα μας πεις τώρα τι αυτοκίνητο. Πρέπει να πεις όμως τους φίλους μας. Δεν κατάλαβα. Τι αυτοκίνητο έχει? Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν κατάλαβα τι είπε. Μισό λεπτό τώρα. Ούτε εγώ λέει δεν έχω τέτοιο αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν είπα ούτε εγώ. Ούτε εγώ είπε. Είμαστε τόσο υποδιέστεροι. Όχι, δεν είπα ούτε εγώ. Αυτό είναι το λογικό. Χωρί να μιλάμε για το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω τέτοιο αυτοκίνητο, λέω. Μάλλον έκανα λάθος. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο καν, πρέπει να σα πω. Αλλά το θέμα είναι πρέπει όμω εδώ να πούμε. Οφείλουμε να πούμε. Ξέρουν εγώ και βέβαια. Τη γρατσουνιά που έχω δίπλα από τι την έχω να πει. Αφού δεν έχω. Ούτε ποδήλατο δεν έχω. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο Νίκο είναι χορταρέα, επειδή εγώ είμαι μαρτυριάρικο και σα τα λέω όλα, ο Νίκο έχει Φεράρι. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Να σου πω και εγώ με τι προκαταλήψει που έχω όπω έχει ο κάθε άνθρωπο, δεν μπορούσα να φανταστώ αστρολόγο με Φεράρι. Μα δεν είμαι μόνο αστρολόγο. Κοίτα, δεν είναι υποτιμητικό ένα αστρολόγο, μια χαρά είναι αστρολόγο. Προφανώ έχει κάνει και επιχειρήσει και κάνει και κάτι παραπάνω. Έτσι, προφανώς. Όχι, τα λεφτά είναι από την αστρολογία. Ναι, αλλά τα επένδυσε προφανώ. Λοιπόν, α αφήσουμε τώρα το επιχειρηματικό μυαλό του Νίκου. Το λαρίγιο το δικό σου. Και να τον ψυχαγωγήσουμε λίγο, θα έλεγα. Χρήστο, α κάνει τώρα εσύ αυτό που ξέρει καλύτερα. Να μα τραγουδήσει, να μα ανεβάσει. Χρήστο Αντωνιάδη. Έλα κοντά μου. Ο δρόμος ήταν μακρινός, δεν είχα που να πάω. Τώρα σταμάτησα εδώ που γράφεις αγαπάω. Με δολοφόνησαν πολλές που δήθεν μου αξίζαν και πέφτει η νύχτα το πρωί που οι μέρες μου αρχίζαν. Έλα κοντά μου κι άσε με. Τον κόσμο που θα ζήσω. Είχα πεθάνει από καιρό, μα εσύ με φέρνεις πίσω. Έλα κοντά μου κι άσε με, να δω το πρόσωπό σου. Άλλαξε όλη μου η ζωή,
μες στο χαμόγελό σου. Άσε να δω στα μάτια σου τον κόσμο που θα ζήσω. Είχα πεθάνει από καιρό, μα εσύ με φέρνεις πίσω. Σε κάθε φίλη σου, σε κάθε σου λέξη, σ' αγαπώ. Μη με πληθώσεις θύμη σου, πως ήμουν μαζί σου και τώρα μονάχος μου ζω. Του έρωτα σου τα φτερά, αν τα πάρεις πίσω, τρυπώντας πήρες τη χαρά και μ' αφήσεις να σβήσω. Του έρωτα σου τα φτερά, πρώτου αν μου τα δώσεις, πρώτα από μένα ξεχάστης, γιατί θα με πληγώσεις. Έχω πετάξει μαζί σου, σε κάθε φίλη σου, σε κάθε σου λέξη, σ' αγαπώ. Αχαριστή κι αλήτησα, για πες μου τι σου ζητήσα. Μια αγάπη, μια παρηγοριά, μα φαίνεται ήτανε πολλά. Για σένα αυτά αλήτησα, για σένα κάποιο χτυπήσα. Για σένα θυσιάστηκα και για τα πλάνα μάτια σου γελάστηκα. Αλήτησα, έσπασα, λύγησα, με πλανέψες παλάβωσα κι όλα εγώ στα δώσα. Αχαρίστηκα, λύτησα, σόλο. Έταξες μα τελικά, στην κόλαση με πέταξες και στη φωτιά. Παράδεισο μου έταξες μα τελικά, στην κόλαση με πέταξες και στη φωτιά. Με ξηραπή θα χαράξω το όνομα σου στο δόλι μου, για να έχω να θυμάμαι πως κοινή. Αυτά τα μάτια σου τα ερωτεύτηκα και πως τα ζούσαμε μαζί ονειρεύτηκα. Μέλι μου φάνηκε το δηλητήριο, είπε νύχτα μου είναι μαρτύριο. Μέλι μου φάνηκε το δηλητήριο και κάθε νύχτα μου είναι μαρτύριο. Παράδεισο μου έταξες μα τελικά, στην κόλαση με πέταξες και στη φωτιά. Παράδεισο μου έταξες μα τελικά, στην κόλαση με πέταξες και στη φωτιά. Με ξηραπή θα χαράξω το όνομα σου στο κορμί μου, για να έχω να θυμάμαι πως κοιμήθηκες μαζί μου. Με ξηραπή θα χαράξω το όνομα σου στο κορμί μου, για να έχω να θυμάμαι πως κοιμήθηκες. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
καρδιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Ξεβίνει το κατήλι μου κι η ψυχή, κι η ψυχή σαν χελιδόνι έφυγε απ' τα χείλη μου. Στην πλώρη μου και τα πάνια σκισμένα που τ' αδερφός αγόρι μου εγιάστηκε για Βοτανόλο. Να σου πω κάτι. Δεν τραγουδάς μέχρι αύριο λόγω. Γιατί ήρθαμε λίγο πεσμένη σήμερα. Από Πέμπτη στο Καγκάν. Από Πέμπτη στο Καγκάν. Από Πέμπτη στο Καγκάν μαζί με την κυρία Έφη Θόδη. Μαζί με την Έφη Θόδη. Πω, Θεέ μου. Τι γεμάτο ενέργεια πρέπει. Πότε θα έρθεις? Εγώ θα έρχομαι κάθε βράδυ, δεν κατάλαβε. το πότε θα έρθεις. Γιατί δεσμεύεσαι, μας λέει ο κόσμος. Δεν πειράζει. Είμαστε στον αέρα. Δεσμεύομαι. Ωραία. Λοιπόν, από Παρασκευή κάθε βράδυ και. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα θα μας ξανατρογούσεις άλλο ένα, δεν θα μαθαίτε. Α, εμείς θέλουμε πάλι, δεν θέλουμε. Θέλουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ήρθε ο Δημήτρης ο αναγνώστου βρεγμένος. Θα το σκουπίσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Διέχοντας το κύριο. Καλά θα πάνε όλα καλά. Όλα καλά, καλά θα πάνε όλα καλά. Φίλοι μου, καλωσορίσατε και πάλι. Έχουμε στολίσει εδώ το πλατό του Όλα Καλά με πανέμορφα, υπέροχα αντικείμενα, χρηστικά αντικείμενα που μπορείτε να τα φτιάξετε και εσείς. Και έχουμε την τιμή να έχουμε την κυρία Μαρία Πετκάκη εδώ που θα μας μάθει πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε τα χεράκια μας. Καλλιτέχνης είσαι, Μαρία. Να είστε καλά. Θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα κυροπήγιο. Αυτό εδώ έχει φτιαχτεί με τα χεράκια. Με πράγματα από τη φύση, έτσι. Ακριβώς. Όλα αυτά εδώ. Όλα αυτά τα φωτιστικά είναι φτιαγμένα με αληθινά λουλούδια. Λουλούδια και φύλλα, βλέπω εδώ. Και φύλλα, ακριβώς. Δουλεμένα. Το ίδιο και οι πίνακες. Εδώ είναι με κλαδιά. Πολύ ωραία. Τα έχω μαζέψει. Ανεβαίνω στα βουνά, στα λαγκάδια, στις θάλασσες. Και μαζεύω διάφορα πράγματα. Και... Είναι καλό αυτό. Είναι και πολύ υγιεινό το να βγαίνουμε στη φύση, να περπατάμε. Οπότε συνδυάζεις και, και κίνηση και άσκηση με αυτό. Επίσης κάτι τέτοιο. Και άλλη φορά θα φτιάξουμε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Καταπληκτικό. Είναι οροφής. Αυτό το βρήκες κάπου? Αυτό είναι, ναι. Ξύλο που μαζεύω. Είναι κέδρος που έχω μαζέψει από το βουνό. Το έχω βάψει, το έχω τρυπήσει και έχω κάνει. Αυτό είναι σίτα. Που πουλάνε στα. Που βρίσκουμε σε διάφορα. Ναι, χρωματοπολία. Λοιπόν, να φτιάξουμε κάτι. Ναι, να φτιάξουμε κάτι. Να φτιάξουμε κάτι που μπορούν να κάνουν και οι φίλες μας και οι φίλοι μας στο σπίτι, που θέλουμε όλοι κάποια ανανέωση για το σπίτι τώρα που είναι φθινόπωρο, που ξεκινάνε πάλι τα σχολεία, οι δουλειές μας και που να μην κοστίζει και πολλά. Που να μην κοστίζει. Έχουμε ένα παλιό γυάλινο στο σπίτι, μπολάκι, κάτι. Και μπορούμε να πάρουμε λουλούδια, τα οποία όμως τα έχουμε μαζέψει. Εγώ το καλοκαίρι ήμουν ασύρο και μάζεψα πάρα πολλές μπουκαμβίλες.
Τις οποίες τις βάζεις σε ένα βιβλίο. Τις βάζω σε ένα βιβλίο. Εντάξει, έτσι. Πρέπει να φύγει όλη η υγρασία τους. Και μετά από κανένα ένα μήνα, δύο, μπορούμε να τους τα χρησιμοποιήσουμε. Οτιδήποτε λουλούδια. Ναι, πάντα. Ναι. Εδώ δεν ό,τι μας αρέσει είναι... Ό,τι μας αρέσει είναι θέμα γούστου. Ναι, εδώ βλέπετε και φύλλα έχει μαζέψει. Τα πάντα. Να τα δούμε λίγο από κοντά. Κάπου να τα δούμε λίγο από κοντά, να δείτε τι όμορφα που είναι αυτά τα φύλλα. Έτσι. Ό,τι φύλλο έχουμε στον κήπο μας και θέλουμε έτσι, ή μας κάνουν δώρο κάποια λουλούδια, ανθοδέσμες και τέτοια. Μετά θέλουμε να το αποξηράμε. Αντί να τα πετάξουμε, ακριβώς. Και τα βάζουμε σε ένα βιβλίο. Αυτό είναι μεταξόχαρτο. Το οποίο πουλιέται σε είδη ζωγραφικής. Μπορούμε να το πάρουμε. Πάρα πολύ φθηνό. Το κόβουμε στη διάσταση που είναι το μπολάκι μας. Έτσι στο περίπου τώρα. Το ψαλιδάκι. Το ψαλίδι, να το ψαλίδι. Λοιπόν. Θες να το κρατάω, να σε βοηθήσω. Όχι καθόλου. Λοιπόν. Έχουμε κόλλα. Τι κόλλα? Χαρτόκολλα. Χαρτόκολλα. Είναι η καλύτερη κόλλα αυτή. Ναι, είναι καλή για αυτή τη δουλειά. Χρησιμοποιώ πάρα πολλές κόλλες. Ελπίζω εδώ να μην πλερώσω. Λοιπόν, και περνάμε όλο το βαζάκι μας. Αυτό έφυγε. Ναι, δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Περνάει έτσι. Αυτό στο τέλος θα γίνει όπως είναι αυτό. Θα βάλουμε μέσα και ένα ρεσό. Φαίνεται? Και θα γίνει όταν είναι στεγνώσει. Λοιπόν, λίγο Αλεξάνδρα. Βεβαίως. Τις μπουκαμβίλες. Τις μπουκαμβίλες θέλω. Και τα φυλλαράκια. Και τα κολλάμε όπως θέλουμε. Και τα κολλάμε όπως θέλουμε. Το να δημιουργεί κανείς μόνος του είναι, νομίζω, έτσι, πολύ... Ό,τι σύνθεση θέλει. Είναι σαν παιχνίδι αυτό. Ναι, μπορείς να το κάνεις και εσύ. Μπορεί να το κάνουμε και με τα παιδιά μας, αν έχουμε. Ναι. Και τις φίλες μας. Πεθάνει ψάκια μας με τις φίλες μας να μαζευτούμε στο σπίτι. Αυτό κολλάει όμως το φύλλο, βλέπω. Ναι, ναι, θα κολλήσει, γιατί θα μπει από πάνω το άλλο το χαρτί. Μαρία, είσαι από Θεσσαλονίκη εσύ. Ναι. Έχεις κατάστημα με... Έχω, ναι. Το εργαστήριό μου είναι στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ. Και εκεί, αυτά εδώ είναι κάτι ψιρούλες που ομορφαίνουν. Ρίχνουμε έτσι. Και δουλεύουμε σιγά σιγά. Ξεκινάμε τώρα εδώ. Να σε βοηθήσω, Μαρία. Όχι. Έχεις και μία έκθεση σύντομα, ναι, στην Αθήνα με είναι στην αντικείμενα Αθήνα, δικά σου. Στην Έγλυζα Πίου. Ξεκινάει την Παρασκευή. Έργα τέχνης. Έργα τέχνης. Και ξεκινάμε έτσι. Και βάζεις κόλλα και από πάνω. Και από πάνω, ναι. Θα κολλήσουμε και άλλο από πάνω. Όχι. Αυτό. Έτσι. Και δεν θα κολλάνε τα δάχτυλά μας πάνω. Όχι. Άμα, μετά από μία ώρα, μία μισή, ανάλογα με την υγρασία που έχει έξω. Τώρα λίγο το χειμώνα καθυστερεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο έτσι. Αυτό είναι και πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραία δώρα. Ναι. Γιατί είναι πολύ κάτι πολύ προσωπικό. Ναι. Δεν είναι κάτι μας που τρέχουμε, ας πούμε, και το αγοράζουμε, αλλά είναι κάτι που βάλαμε και την ψυχή μας και τη φαντασία μας. Εγώ θα το εκτιμούσα πολύ ένα τέτοιο δώρο. Βέβαια, γιατί έχει όλη την αγάπη. Ωραία. Βάζουμε και τις ψιρούλες, γιατί το ομορφαίνουν. Οι είναι ψιρούλες αυτές, ναι, γυαλίζουν. Είναι αυτές εδώ, γυαλίζουν. Αυτό λίγο, αν τα ανάψουμε, φαίνεται έτσι πιο ωραία. Τώρα έχει πολλά φώτα εδώ πέρα και δεν δείχνει τόσο. Έτσι. Και συνεχίζουμε. Πότε άρχισες να κάνεις τέτοια? Κάνω πάρα πολλά χρόνια. Και ιδέα? Οι ιδέες έρχονται συνέχεια, όπως και στους πίνακες. Συνεχώς έχω καινούργιες ιδέες, δεν ξέρω. Αλλά κάνεις γενικά πολύ συχνά περιπάτους στη φύση? Ναι, έτσι, πάρα πολύ. Είμαι παιδί της φύσης. Αλλά όχι, μ' αρέσει να δημιουργώ, να φτιάχνω καινούργια πράγματα συνεχώς. Και συνεχίζουμε. Πολύ γρήγορα τα φτιάχνεις. Και αυτό βέβαια γίνεται, που κάνουμε τώρα στη γλάστρα μπορούμε να το κάνουμε σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε, σε ένα στρόγγυλο, αντικείμενο. Και αυτά το ίδιο είναι, απλά αυτά τα κάνω με άλλη τεχνική. Με υγρό γυαλί. Αυτό είναι με χαρτί, αυτό είναι με υγρό γυαλί. Και αυτά είναι όλα αληθινά λουλούδια. Και από κάτω είναι χρώματα ακριλικά.
Πανέμορφο. Αυτό είναι φωτιστικό. Αυτό είναι φωτιστικό τείχου, ναι. Θα δω λίγο τους πίνακες και επιστρέφω. Ναι. Πόσο καιρό κάνει να στεγνώσει αυτό, Μαρία? Καμιά ωρίτσα. Και μετά από μία ώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά. Και μετά από μία ωρίτσα, ναι. Ανάλογα τώρα το χειμώνα αργούν λίγο να στεγνώσουν. Εδώ δεν έφτασε. Μπορούμε να κόψουμε λίγο χαρτάκι από εδώ και να το κολλήσουμε εκεί. Όταν ξεραθεί, δεν θα φαίνεται τίποτε. Απολύτως. Α, καλό αυτό. Αυτό τώρα πρέπει να το βάλουμε κάπου, να στεγνώσει. Πρέπει να πω ότι και από μέσα είναι πολύ όμορφη η γλάστρα που βλέπουμε το σχέδιο. Θα ήθελα τώρα να μας κάνουν ένα κοντινό εδώ, να το δείξουμε λίγο και από μέσα πώς είναι. Και από μέσα. Το βλέπετε εδώ μέσα τι όμορφο που είναι. Έτσι θα γίνει και απ' έξω όταν στεγνώσει. Τώρα είναι υγρό απ' έξω. Πολύ ωραίο. Έτσι ακριβώς. Χαρτί βέβαια αυτή την κόλλα... Είναι κόλλα χαρτόκολλα. Χαρτόκολλα. Η χαρτόκολλα υπάρχει σε διάφορα χρώματα φαντάζομαι. Όχι. Α, δεν υπάρχει μόνο σε λευκό βγαίνει. Η κόλλα ναι, το χαρτί σε διάφορα χρώματα. Το βέβαια. Χαρτί σε διάφορα, ναι, αυτό ναι, εννοώ. Ναι. Γιατί ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε έχεις και άλλα χρώματα. Βέβαια, έχεις... βέβαια, πολλά. Και κίτρινο και σώμα. 10 χρώματα υπάρχουν. Ωραία, οπότε διαλέγουμε και ποιο χρώμα θέλουμε. Υπάρχει και δίχρωμα όπως είναι αυτό. Βέβαια, να, εδώ βλέπουμε είναι καταπληκτικό αν έχουμε τέτοιες αποχρώσεις στο σπίτι μας. Και είναι με την ίδια μέθοδο. Με την ίδια τεχνική. Με την ίδια τεχνική. Απλά λίγο να πιάνει το χέρι μας. Και εδώ έχουμε βάλει, ένα κεράκι μέσα. Μπορώ να έχω έναν αναπτήρα, σας παρακαλώ. Έχω εγώ. Α, έχεις μαζί σου. Μπράβο. Α, βάλαμε το καλώδιο εδώ. Ορίστε. Λοιπόν, θα ανάψω εδώ το κεράκι να δούμε τι ωραία. Δυστυχώς δεν σβήνουν τα φώτα στο στούντιο. Να το αφήσω και αυτό εδώ πάνω. Έτσι. Τώρα που φθινοποριάζει και σκοτεινιάζει σιγά σιγά, φανταστείτε να έχουμε τέτοια όμορφα έργα τέχνης που τα κάναμε με τα χεράκια. Με τα χεράκια μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ότι μπορούμε να προσφέρουμε ένα δώρο σε μια φίλη από τα χεράκια μας. Το ακριβώς. Μαρία, θα μας δείξει τώρα ένα-ένα τα έργα τέχνης σου εδώ πέρα. Αυτό είναι και αυτό φωτιστικό. Ναι, είναι σαν γι' αυτό. Αυτό ξεκίνησα για να το φτιάχνω. Είναι όπως είναι αυτό, είναι κατά τον ίδιο τρόπο. Όπως είναι αυτό, ναι. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε σίτα, απλή, ό,τι μέγεθος θέλουμε, αυτό είναι πιο μικρό, και να το δουλέψουμε έτσι. Την παίρνουμε, τη στρίβουμε, γύρω, έτσι. Και εδώ πέρα μέσα θα περαστεί η λάμπα, κατά τον ίδιο τρόπο, τη δουλεύω εδώ πέρα μέσα, δεν το κάνω τώρα, τη βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Και δουλεύετε, έτσι. Και μέσα γίνεται, μπαίνει ακριβώς. Αυτό εδώ, κάπως έτσι δηλαδή το κάνουμε. Και αυτό πρέπει να πιάνουμε λίγο τα χεράκια μας. Το έχουμε, αυτό να πούμε αυτό είναι φίλους μας, είναι αυτό εδώ που έχουμε έτοιμο. Αυτό το οποίο το ξύλο το έχεις περάσει με κάτι από πάνω, κάποιο ιδιαίτερο. Ναι, βέβαια. Ναι. Τα έχω περάσει όλα με το βερνίκι που θέλουμε. Μπορεί με να γίνει και ανοιχτόχρωμο. Και σκούρο και λευκό, γίνεται και πάρα πολύ ωραίο σε λευκό. Ωραία, οπότε μαζέψτε ξυλαράκια στο δάσος που πηγαίνετε για βόλτα. Εδώ, και αυτό είναι πολύ όμορφο. Έχεις βάλει φύλλα. Αυτό είναι φύλλα, είναι η άλλη τεχνική, είναι με το γυαλί, με το υγρό το γυαλί. Αυτό είναι ένα υγρό γυαλί το οποίο τα στεγνώσει. Δεν ξεκολλάνε τα φύλλα, δεν παθαίνουν τίποτα. Μπορεί να το ξεσκονίσει η νοικοκυρά. Και σίγουρα φαντάζομαι ότι πολλοί έχουμε τέτοια στο σπίτι λευκά που είναι λίγο έτσι μονότονα κάπως. Και θέλουμε λίγο να τα δώσουμε χρώμα, να τα δούμε. Ναι, όλα αυτά. Και αυτό εδώ είναι κατά τον ίδιο τρόπο. Και αυτό δουλεμένο. Αυτό είναι με φωνάκια. Έχω την έκθεση που θα είναι τώρα στην Αθήνα. Τι θα έχεις, διάφορα τέτοια αντικείμενα. Έχω διάφορα τέτοια. Πάρα πολλούς πίνακες. Πολλά φωτιστικά. Στην Έγκλη του Ζαπίου. Στην Έγκλη του Ζαπίου. Και αυτό είναι πανέμορφο. Αυτά είναι τριαντάφυλλα. Πολύ ωραία. Και χορταράκια. Φέρνουν τη φύση πιο κοντά μας. Ναι. Και αυτά είναι ωραία φωτιστικά. Αυτό πρέπει να δίνει πολύ ζεστό δίνει χρώμα. Πάρα πολύ ζεστό και πολύ όμορφο χρώμα. Πολύ ωραίο. Αυτό θα το ήθελα. Και μπορούμε να αγοράσουμε από σένα, βαριόμαστε να τα κάνουμε μόνοι μας. Ναι. Και στην έκθεση. Στην έκθεση. Την Παρασκευή. Έγκλη Ζαπίου, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και
Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε που για τα μαθήματα που μας έδωσες. Εγώ θα το δοκιμάσω στο σπίτι. Αμέ. Κυρίες και κύριοι, εδώ η μεγάλη επιστροφή. Ο Δημήτρης γύρισε. Γύρισε. Τι έχεις φορέσει εσύ, Δημήτρη? Συγγνώμη, δηλαδή, το πήρες πολύ σοβαρά αυτό το... Χειμερινός κολυμβητής. Έχουν γίνει ένα σώμα, έχουν γίνει. Και τα μαλλιά σου στεγνώσαν, έχεις βάλει και πάνω κεριά. Όχι εγώ, τα κεριά μου τα βάλε ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος? Ναι. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος? Ο Κομωτής. Α, ο Κομωτής, ο Κομωτής. Λοιπόν, πώς πέρασες εκεί πέρα, ναι, για πες μας. Ότι η θάλασσα ήταν πιο ζεστή ίσως από αυτό που θα περιμένατε, σίγουρα μάλλον. Και το κορμί σου ήταν ακόμα πιο ωραίο από αυτό που περιμέναμε. Ήσουν μια αποκάλυψη. Πάντα αυτό το κορίτσι πάντα έχει μια καλή, μια γλυκιά κουβέντα για όλους. Από τον Prince William, ναι. Για όλους τους άντρες. Το Σάββατο θα πάμε για μπάνιο, δηλαδή. Το Σάββατο λοιπόν, όλοι για μπάνιο. Πάρα πολύ ζεστή. Όσοι μπορείτε να δικοπανίσετε από τη δουλειά σας, ξέρετε εσείς, μπορείτε να πάτε και όσοι νιώθετε λίγο άρρωστοι και πρέπει να μείνετε μακριά από τη δουλειά σας για σήμερα ή αύριο, πηγαίνετε στη θάλασσα και ο κύριος Νίκος έχει και άλλα ιατρικά γιατροσόφια. Έχει τόσες παραλίες η Ελλάδα, δεν χρειάζεται να πάτε μόνο στο Φάληρο. Είναι γεμάτη παραλίες η πατρίδα μας. Λοιπόν, γλυκά μου φιλαράκια, πώς πέρασατε σήμερα? Πολύ ωραία. Τέλεια. Πάμε σε σύντομες. Τέλεια. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Τα χυλάκια τα πήραμε από τη μαμά. Τα χυλάκια τα πήραμε από τη μαμά. Τα πατουσάκια τα πήραμε από τη μαμά. Και όλα τα υπόλοιπα τα πήραμε από τα τζάμπο μπεμπέ. Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα. Κρατήστε ζωντανό το μεγαλείο της Ελλάδας για πάντα με τα αυθεντικά DVD των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 στη τιμή των 50 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 801-801-2004 και έρχονται στο σπίτι σας χωρίς κόστος. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Είμαστε πάλι εδώ, γεια σας. Σε λίγο δεν θα είμαστε μαζί, αλλά μην ξεχάσετε ότι μπορείτε να μας τηλεφωνείτε, μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο μας διαγωνισμό και να κερδίσετε φανταστικά δώρα. Και θα σας τα θυμίσω τα δώρα. Το τηλέφωνο μας όμως πρώτα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, 9011-23-12-00. Και εδώ βλέπετε αυτό που μπορείτε να κερδίσετε, το δώρο της Παρασκευής. Αν τηλεφωνείτε όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση για ένα πανέμορφο διθέσιο σφυρίλατο μεταλλικό καναπέ αξίας 400 ευρώ. Αλλά κάθε μέρα μπορείτε όμως να κερδίζετε ένα φωτιστικό αξίας 150 ευρώ. Μπορείτε να κερδίσετε σετ από λευκά είδη που περιλαμβάνουν υπέρδιπλα, σεντόνια και μαξιλαροθήκες. Και μπορείτε βέβαια να κερδίζετε funky τσάντες που δεν τις έχετε μόνο εσείς. Είναι η προσφορά των καταστημάτων Funky Fish. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε κάθε μέρα. Τηλεφωνήστε, είναι τόσο απλό. Και τέλος της εβδομάδας, αυτόματα λοιπόν, συμμετέχετε, είναι σαν να παίρνετε έναν λαχνό για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κατάλαβες? Τα κατάλαβα σχεδόν όλα. Το σχεδόν που κολλάει, δηλαδή τι δεν κάνει. Funky τσάντες δεν κατάλαβα τι. Funky τσάντες, άσε να μην σε απασχολεί, γιατί δεν θα την κερδίσεις έτσι κι αλλιώς και δεν νομίζω να την κυκλοφορήσεις. Εδώ όμως τις βλέπουμε τις τσάντες. Κοίτα, τώρα φαντιακές που τις βλέπω, Δημήτρη μου, μπορεί να σου πήγαινε και μια τσαντούλα. Αυτή η πορτοκαλί, η Άλεξα. Αυτή η πορτοκαλί πάει και με τον μπλουζάκι σου. Αυτό εννοούσες. Και τα σεντόνια μπορούμε να τα ρίξουμε μια ματιά. Για να δούμε τα σεντόνια. Ωραία χρώματα. Και τώρα, φίλοι και φίλες, ετοιμαστείτε για το καλύτερο κομμάτι που το έχουμε κρατήσει για σας. Έτσι στο τέλος της εκπομπής να ζεσταθούμε λίγο, σηκωθείτε, αφήστε οτιδήποτε να κάνετε εκεί στα σπίτια σας και χορέψτε και τραγουδίστε μαζί με τον Χρήστο Αντωνιάδη. Ελάτε! Αν αλλάξαμε λόγια βαριά ή γύρνα πίσω και ξέχαστα πια,
Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φίλια κι ας πάν στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φίλια κι ας πάν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πικράνε σαλά, η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φίλια κι ας πάν στην ευχή τα πάνια. Δε σε κρίνω που δε μ' αγαπάς, η καρδιά είναι δικιά σου. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Πάμε! Μισό σε δε τη ζωή σου εσύ κυβερνάς. Λάθος έκανα εγώ στους παλμούς της δικής σου καρδιάς. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Νωρίς. Κι όσα αγάπησα εγώ από βραδείς, μπροστά στο φως όλα σκορπίσαν της αυγής. Όλα χαθήκανε. Όνειρο ήσουν από απόψε θα το δω. Εσύ να έρχεσαι να έρχομαι κι εγώ. Αυτή την ώρα πάντα μονούμαι να ζω. Σ' αγαπήσαμε.